Λέω να μην χρησιμοποιήσουμε μικρόφωνο. Αν κάνουμε ησυχία, μπορούμε να κουβεντιάσουμε χωρίς μικρόφωνο. Κάτσε. Συγκαλέσαμε εκτάκτως μια γενική συνέλευση στην κοινότητά μας, γιατί κληθήκαμε πριν ακόμα αναλάβουμε τα καθήκοντά μας να γνωμοδοτήσουμε για ένα αιωλικό πάρκο που αναπτύσσεται πάνω των χωριών Αηδονίων. Δεν σας κρύβω ότι δεν το γνωρίζαμε. Οι περισσότεροι το γνώριζαν, εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Γνωρίζαμε για ένα άλλο πάρκο που θα αναπτυχθεί στην πίσω μεριά. Το συγκεκριμένο πάρκο δεν το γνωρίζαμε ότι θα αναπτυχθεί. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε είναι μια φωτορεαλιστική απεικόνιση της εταιρείας, έτσι όπως εκείνη παρουσιάζει τον όρμο Κορθίου, όπως θα διαμορφωθεί μετά την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών. Ο γυαλός είναι έτσι, όπως βλέπετε πάνω. Αυτή η εικόνα είναι από απέναντι από το μήλο, από το μαγαζί. Σε αυτό το σημείο της ράξης των Αηδονίων θα αναπτυχθεί το συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο. Το συγκεκριμένο πάρκο έχει αδειοδοτηθεί το 2018 από τον Υπουργό Ενέργειας τον Φάμελο. Τον Απρίλιο του 2018 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του συγκεκριμένου έργου. Σήμερα καλούμαστε να νομοδοτήσουμε γιατί τροποποιούνται οι όροι αυτού του αιωλικού πάρκου ως προς κάποια συγκεκριμένα σημεία που είναι η θέση των ανεμογεννητριών, φεύγουν κατά 100 μέτρα από εκεί που είχαν οριστεί να γίνουν, από τον τρόπο πρόσβασης στο συγκεκριμένο πάρκο των ανεμογεννητριών, δηλαδή δεν θα ανέβουν από τον Άγιο Φανούριο που είχε οριστεί, αλλά θα πάνε από το στενό, και κάποια άλλα έργα που κάνουν οι κίσκους για το επάνω στη ράχη. Άρα καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε ως κοινότητα επί ήδη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων ως προς την τροποποίησή τους. Η ιστορία του συγκεκριμένου πάρκου ξεκινάει από το 2003. Δηλαδή, η άδεια που δόθηκε για να γίνει το συγκεκριμένο πάρκο ήταν επί εποχής Άκη Τσοχατζόπουλου, όπου τότε ο συγκεκριμένος υπουργός ενέκρινε τη δημιουργία του συγκεκριμένου πάρκου. Βλέπετε επάνω ότι το 2003, πάνω-πάνω η πρώτη γραμμή, είναι η χορήγηση στην εταιρεία Αιωλική Άζ Ρουράχη Ξηροκόβη, ανώνυμη εταιρεία της άδειας 28/5/2003, και επακολουθούν διάφορες διοικητικές πράξεις το 2008, το 2011, το 2013. Το 2013 έχουμε και μία πράξη χαρακτηρισμού από την Διεύθυνση Δασών, όπου η εταιρεία ζητάει να χαρακτηριστεί από τον νόμο εκεί η περιοχή από τη Διεύθυνση Δασών. Η Διεύθυνση Δασών έρχεται, ζήτησαν 800 στρέμματα χαρακτηρισμό και χαρακτηρίστηκαν 700 στρέμματα αγροτικές εκτάσεις και 100 στρέμματα χαρακτηρίστηκαν χορτολιβαδικά. Ο χαρακτηρισμός χορτολιβαδικά από τη Διεύθυνση Δασών δεν είναι τόσο ανώδυνος, δηλαδή άμα στο χαρακτηρίσει χορτολιβαδικό η Διεύθυνση Δασών ουσιαστικά αποκτάει δημόσιο χαρακτήρα, χωρίς να σου πειράζει τα πράγματα δικαιώματα, αλλά πρέπει μετά εσύ, άπαξ και αμφισβητηθούν τα δικαιώματά σου, να τα προσβάλλεις δικαστικώς και να διεκδικήσεις με τους τίτλους σου από το 1915, 30 χρόνια πίσω, από το 1915, 30 χρόνια πίσω, ότι νέμεσαι αυτή την έκταση με διαδοχικούς τίτλους, ώστε να αναγνωριστεί από το δικαστήριο ότι η έκταση αυτή είναι δική σου και άρα πια το δικαίωμα είναι της κυριότητας δικό σου και δεν αμφισβητείται. Άρα δεν είναι ανώδυνο. Ο χαρακτηρισμός που έχει γίνει το 2013 πρέπει να ψαχτεί εντελεχώς από τους ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης περιοχής ποια είναι η έκταση που χαρακτηρίστηκε χορτολιβαδική, ώστε να διερευνηθεί νομικά πώς θα αμφισβητηθεί για να διεκδικήσουν την κυριότητα των δικών τους γραφιών. Αυτό που με στεναχώρησε είναι ότι δεν γνώριζε κανείς τίποτα. Πέραν από κάποιους ιδιοκτήτες που είχαν έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία και είχαν μισθώσει ή συμφωνήσει να μισθώσουν τα ακίνητά τους, όλοι οι υπόλοιποι δεν γνώριζαν τίποτα. Και αμφιβάλλω εάν και οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων γνωρίζουν ότι έχει γίνει πράξη χαρακτηρισμού από τη Διεύθυνση Δασών, γιατί δεν κλείθηκε κανείς. Ουσιαστικά η εταιρεία ετήθηκε το χαρακτηρισμό, ήρθε η Διεύθυνση, είδε το χαρακτήρα της έκτασης και έκανε χαρακτηρισμό, ανεξαρτήτως του σε ποιον ανήκε. Άρα, επειδή έχει καταστεί τελεσίδικη η συγκεκριμένη πράξη, δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία διοικητική που τελεσίδικη, έχει τελειώσει ο χαρακτηρισμός αυτός.
πρέπει να ψαχτούμε όλοι και εσείς ειδικά που είστε στην περιφέρεια εκείνη και να δείτε ποιες είναι οι εκτάσεις αυτές και αν είναι δικές σας. Σήμερα λοιπόν καλούμε την Γενική Συνέλευση για ένα μόνο λόγο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να το κρατήσουμε ως Συμβούλιο, ως πρώτο θέμα και να γνωμοδοτήσουμε εμείς ως Συμβούλιο κατά τη γνώμη μας. Κάναμε εμείς την δική μας πρώτη έτσι, συνέλευση στο Συμβούλιο μας, την πρώτη του μήνα κιόλας, έκτακτο Συμβούλιο, και είπαμε ότι δεν μπορούμε να το κρατήσουμε στα στεγανά του Συμβουλίου το θέμα αυτό και πρέπει να το ανοίξουμε στην κοινότητα. Και αν οραματιστήκαμε κάτι για την κοινότητά μας, είναι αυτή η εικόνα. Δηλαδή, άνθρωποι που μαζεύονται, που συζητάνε, που ακούμε τις απόψεις και που καταλήγουμε όλοι μαζί σε συμπέρασμα, χωρίς να τσακωθούμε μεταξύ μας, ακούγοντας ο ένας τη γνώμη του άλλου και καταλήγοντας κάποια στιγμή σε ένα συμπέρασμα που θα γίνει σεβαστό από όλους. Η γνώμη η δική μας, σαν εισήγηση να ξέρετε, σε όλη τη συμβούλιο, είναι η εξής. Αιωλικά πάρκα πρόκειται να αναπτυχθούν στο νησί μας πολλά. Αυτό δεν το θεωρούμε δεδομένο, αλλά είναι μια ρεαλιστική αντιμετώπιση. Ήδη έχουν πάρει οι εταιρείες τις άδειες και σιγά σιγά, επειδή το δίκτυο τους δίνει τη δυνατότητα πλέον να μπουν, θα αρχίσουν σιγά σιγά να ζητούν και να ψάχνουν τους περιβαλλοντικούς όρους να εγκριθούν για να αναπτυχθούν τα αιωλικά πάρκα. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να γίνουμε Κάριστος. Το θέαμα της Καρίστου μας είναι ανεπιθύμητο και οι επιπτώσεις για κάποιους ντόπιους στην Κάριστο είναι αρνητικές. Επομένως, το παράδειγμα της Καρίστου δεν είναι θετικό. Άρα, εμείς είμαστε υπέρ μιας ανάπτυξης λελογισμένης, δηλαδή μιας ανάπτυξης με βάση τη λογική και το σεβασμό. Ανάπτυξη δηλαδή που να σέβεται την τοπική μας κοινότητα, τη δημοτική μας ενότητα, το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Δυστυχώς, η διοικητική διαδικασία έκδοσης αδειών στα αιωλικά πάρκα, τη γνώμη των κοινοτήτων και τη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θεωρεί δεσμευτική. Δηλαδή, όποια και αν είναι η γνώμη μας, δυστυχώς δεν είναι καταλυτική, ώστε αν τυχόν πούμε εμείς όχι, να μην γίνει το πάρκο. Παράδειγμα είναι ότι το συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο ήδη από το 2012 έχει αποφανθεί το Συμβούλιο, το Δημοτικό της Άνδρου, ομόφωνα, αυτή είναι η απόφαση, από το 2012, η συνεδρίαση είναι η 9 του 12, 82 η απόφαση, γνωμοδότηση Δήμου Άνδρου για την κατασκευή αιωλικού πάρκου στη θέση Ράχη Ξηροκάμπη, δεν είναι Ξηροκάμπη, είναι Ξηροκόμπη, είναι λάθος. Επομένως, ομόφωνα τότε, το Δημοτικό Συμβούλιο, με δήμαρχο τον Γιάννη τον Γλινό, παρουσία του τότε τοπικού προέδρου, που είναι σήμερα παρόν, είχε αρνηθεί την θετική γνωμοδότηση και είχε αποφανθεί ότι εμείς αρνούμαστε να γίνει εκεί πάρκο. Άρα σήμερα δεν καλούμαστε εμείς για πρώτη φορά να αποφασίσουμε για το θέμα αυτό. Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτήσει ομόφωνα αρνητικά. Παρά τα αυτά, το 2018 ο Υπουργός κύριος Φαμέλος και ενέκρινε ο Υπουργός απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον αιωλικό σταθμό, λαμβάνει υπόψη του διάφορα πράγματα και αποφασίζει ότι εγκρίνεται η περιβαλλοντική όρη για το συγκεκριμένο πάρκο. Εδώ έγινε μία αναφορά στην υπουργική απόφαση αυτή για το χαρακτήρα της έκτασης και αυτό ήταν που θορύβησε εμάς ως προς το χαρακτηρισμό, δηλαδή στην παράγραφο 2, εδώ που λέει χωρικός σχεδιασμός και χρήσης γης, θα δείτε ότι λέει «Η έκταση είναι δημόσια και χαρακτηρίζεται ως φυσικός βοσκότοπος». Αυτό μας το ρίβησε λίγο και από εκεί πήραμε την πράξη χαρακτηρισμού και είδαμε ορισμένα πράγματα. Άρα, αυτή είναι η υπουργική απόφαση, έτσι. Δηλαδή, ο Υπουργός έλαβε υπόψη του ότι η συγκεκριμένη έκταση είναι δημόσια για ιστορικούς και μόνο λόγους. Σας λέμε ότι ο Υπουργός ήταν ο Υπουργός Σοκράτης Φαμέλος. Υπήρξαν 27 φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα φορείς του τόπου μας που προσέφυγαν δικαστικώς
κατά της συγκεκριμένης απόφασης του Υπουργού στο Συμβούλιο Επικρατείας και ζήτησαν την ακύρωση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης. Οι λόγοι που επικαλούνται οι φορείς στην αίτησή τους έχουν ήδη δικαστεί, δηλαδή στο Συμβούλιο Επικρατείας έχει ήδη δικαστεί η υπόθεση και αναμένεται έκδοση απόφασης επί αυτών των περιβαλλοντικών όρων. Εν τω μεταξύ η εταιρεία, πριν καν αποφανθεί το Συμβούλιο Επικρατείας, έρχεται με τροποποίηση αυτών των όρων, τους οποίους σήμερα εμείς καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε. Σε αυτούς τους όρους, τους καινούργιους που τροποποιούν. Η Γενική Συνέλευση αφορά κατά κύριο λόγο τους κατοίκους και τους πολίτες της περιφέρειάς μας. Όμως, επειδή το πάρκο αναπτύσσεται στον όρμο Κορθίου και είναι ορατό από όλη την περιφέρεια του Κορθίου, δηλαδή επηρεάζει και τον όρμο και τα χωριά μας όλα, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να καλέσουμε και άλλους φορείς πέρα από την κοινότητά μας, διότι τους επηρεάζουμε άμεσα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι εμείς γνωμοδοτούμε θετικά ή αρνητικά, ας πούμε θετικά, να γίνει το πάρκο, γιατί μπορεί να έχουμε να απολαύσουμε 5 αντισταθμιστικά πράγματα, θα τα πούμε στην πορεία. Και να έλεγαν όλοι οι υπόλοιποι μας, συγγνώμη, εσείς επηρεάσατε αυτή τη στιγμή όλη την περιφέρεια και τον όρμο μας. Πώς γίνεται αποδεκτό μια κοινότητα να αποφασίζει και να δεσμεύει και να επηρεάζει μια ολόκληρη περιφέρεια. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν έχουμε καλέσει σήμερα και φορείς πέραν των ορίων της τοπικής μας κοινότητας και είστε όλοι οι ευπρόσδεκτοι και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας όσοι είστε και εκτός κοινότητος. Δεν συζητάμε σήμερα εδώ για την ανάπτυξη αιωλικών πάρκων εν γέννη. Δυστυχώς είναι ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να αναλυθεί σε μια επιστημονική ημερίδα. Δεσμευόμαστε να προκαλέσουμε μια ημερίδα γιατί δυστυχώς το νότιο τμήμα του Κορθίου θα υποδεχθεί έτσι όπως το έχουν προγραμματίσει οι επιχειρηματίες και οι υπηρεσίες όχι μόνο ένα πάρκο αλλά περισσότερα. Άρα πρέπει να ενεργοποιηθούμε και να μάθουμε πράγματα και να μάθουμε τι είναι η αιωλική ενέργεια, τι σημαίνει ανεμογεννήτρια, πόσες ανεμογεννήτριες υπάρχουν, πόσα είδη, υπάρχει μία, υπάρχουν πολλές, υπάρχει ανεμογεννήτρια 30 μέτρων, 50 μέτρων, 120 μέτρων, όπως εν προκειμένου, γιατί το συγκεκριμένο έργο έχει ανεμογεννήτριες που έχουν 120 μέτρα ύψος. Δηλαδή, αυτό που θα είναι ορατό θα είναι περίπου τα 2 τρίτα από τις ανεμογεννήτριες, άρα μιλάμε για περίπου 80 με 90 μέτρα ορατές σε ένα ύψος βουνού που είναι 300-400 μέτρα, άρα είναι λίγο δυσανάλογο και επομένως οι συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες δεσπόζουν πάνω στον όρμο Κορθίου. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αισθητικά δένει με τον όρμο Κορθίου, αλλά δεσπόζει πάνω από τον όρμο Κορθίου. Η επόμενη μεγάλη συζήτηση για τα αιωλικά, πέρα από το τι είναι η αιωλική ενέργεια και τι κακό κάνει στον τόπο μας, αν κάνει κακό στο πρόγραμμα Life και στα πουλιά, αν κάνει κακό στην κτηνοτροφία, αν κάνει κακό στη μελισσοκομεία, αν κάνει κακό σε οτιδήποτε άλλο, είναι καθαρά επιστημονικά. Η εταιρεία έχει μία μελέτη 320 σελίδων υποβάλει. Καταλαβαίνετε ότι κληθήκαμε μέσα σε 5 μέρες να διαβάσουμε 320 σελίδες και δεν είναι καθόλου εύκολο να γνωμοδοτήσεις τεκμηριώνοντας σε άλλα ζητήματα όπως για παράδειγμα στα πουλιά ή στο περιβάλλον ή οτιδήποτε άλλο ή στους οικισμούς ή στα πολιτισμικά, στην πολιτισμική κληρονομιά γιατί πρέπει όλα αυτά να συνδέονται. Φανταστείτε ότι η εταιρεία για την κάθε πτυχή του επηρεασμού, του περιβάλλοντος, του αισθητικού, του πολιτισμικού, του θορύβου κτλ. Έχει από ένα κεφάλαιο που το τεκμηριώνει γιατί είναι σύμφωνη με την νομοθεσία που σήμερα διέπει την ανάπτυξη αιωλικών πάρκων. Για να μπορέσουμε να αντικρούσουμε εμείς αυτά, θα πρέπει αντίστοιχα να έχουμε φτιάξει ομάδες που να είναι τεκμηριωμένοι η νομοδότησή μας. Εμείς θα απαντήσουμε και στα υπόλοιπα ζητήματα, αλλά τεκμηρίωτα. Δηλαδή, θα υιοθετήσουμε τις απόψεις που έχουν μέχρι στιγμής υποθεί για τα υπόλοιπα, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να ξέρετε ότι είναι Natura, δηλαδή είναι μια περιοχή που προστατεύεται ιδιαίτερα το περιβάλλον, είναι ζώνη ιδιαίτερης προστασίας, ειδικής προστασίας, ZEP λέγεται, άρα εκεί πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί αιωλικό πάρκο. Η εταιρεία καταλήγει ότι παρόλα αυτά η νομοθεσία μας επιτρέπει να αναπτύξουμε αιωλικό πάρκο γιατί έχουμε φροντίσει για τα πουλιά αυτό, για τα κτίρια αυτό, για τους δρόμους αυτό, για τα κτίρια εκείνο. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι
ο Δήμος Άνδρου μας εξέθεσε, θεωρώ, όλα αυτά τα χρόνια σε μια κατάσταση τέτοια που ανεξέλεγκτα ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας μπορεί να κάνει μια ανεμοδυναμική μελέτη σε συγκεκριμένα σημεία του νησιού που τον βολεύουν και να ζητάει να βγάλει μια άδεια παραγωγής που έχουν βγάλει και μετά να βγάζει και περιβαλλοντικούς όρους. Γιατί δεν έχουμε εμείς ως Δήμος χωροθετήσει ποια είναι τα σημεία εκείνα του νησιού μας στα οποία αποδεχόμαστε να αναπτυχθούν αιωλικά πάρκα. Αν εμείς είχαμε αποφανθεί σε επίπεδο νησιού ότι δύο σημεία είναι στα οποία αποδεχόμαστε να γίνουν αιωλικά πάρκα, αυτό και αυτό, τότε κανένας δεν θα μπορούσε να πει ότι εγώ θα πάω να αναπτύξω και κάπου αλλού. Σήμερα λοιπόν είμαστε έκθετοι σε αυτή την κατάσταση και να ξέρετε ότι η χαρά των επιχειρηματιών είναι όταν υπάρχει ακανόνιση στο περιβάλλον, δηλαδή περιβάλλον που δεν διέπεται από κανόνες. Εν προκειμένου, το χωροταξικό μας δεν διέπεται από τέτοιους κανόνες, με αποτέλεσμα να καλούμαστε τώρα να γνωμοδοτήσουμε εμείς. Η γνωμοδότηση αυτή, ξαναλέμε ότι δεν είναι δεσμευτική. Αν θα είναι η γνωμοδότηση που θα περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πρέπει άμεσα εμείς να στείλουμε τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί και το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφανθεί για το συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο με αντίστοιχη γνωμοδότηση. Ελπίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα σεβαστεί τη γνώμη της τοπικής μας κοινότητας και θα ακολουθήσει τη γνώμη που μέχρι σήμερα έχει αποφανθεί ήδη το προηγούμενο του 2012. Γιατί η θέση του δικού μας Συμβουλίου τουλάχιστον που έχουμε συζητήσει είναι ότι για το συγκεκριμένο πάρκο, επειδή επηρεάζει αισθητικά τον όρμο Κορθίου και αλωτριώνει τελείως την εικόνα που έχει ο όρμος Κορθίου, η γνωμοδότησή μας θα είναι αρνητική μόνο εξ αυτού του λόγου. Σήμερα είμαστε εδώ για να ακούσουμε όμως, όχι μόνο για να πούμε, δηλαδή θέλουμε να δούμε η τοπική μας κοινότητα τι γνώμη έχει και εκείνη στο θέμα αυτό. Ελπίζω εφ' εξής να μπορούμε να μιλάμε, να μπορεί ο καθένας να εκφράζεται ελεύθερα, έστω και αν οι γνώμες είναι συγκρουόμενες, θα φεύγουμε από τις συζητήσεις έχοντας σεβαστεί τελικώς τη γνώμη που κυριάρχησε. Αυτή είναι η γνήσια δημοκρατία και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ασχοληθήκαμε με τις τοπικές κοινότητες, γιατί είναι ο μοναδικός τόπος στον οποίο μπορεί να ασκηθεί γνήσια δημοκρατία. Θα ήθελα να ξέρω εάν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα ήθελαν να τοποθετηθούν στο συγκεκριμένο θέμα. Σας είπαμε ποια είναι η εισήγησή μας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμφέρον να αναπτυχθεί το συγκεκριμένο πάρκο γιατί θέλουν να εκμεταλλευτούν περιουσιακά την ιδιοκτησία τους. Ένας από τους τρόπους εκμετάλλευσης, ανάπτυξης, είναι και το μίσθωμα που απολαμβάνει ένας ιδιοκτήτης από την ανάπτυξη ενός πάρκου. Πρέπει να θέσω υπόψη σας ότι τα συγκεκριμένα πάρκα έχουν μία υποχρέωση απέναντι στις τοπικές κοινωνίες να πληρώνουν αντισταθμιστικά ωφέλη. Τα αντισταθμιστικά αυτά ωφέλη είναι συνολικά 3% επί του τζίρου που κάνουν ετησίως, το οποίο επιστρέφει κατά 1% στην τοπική κοινότητα στην οποία αναπτύσσεται το συγκεκριμένο πάρκο και αυτό μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, δηλαδή όσοι έχουν ρολόγια στη συγκεκριμένη τοπική κοινότητα θα πάρουν μία έκπτωση στο ρεύμα τους που θα αντιστοιχεί στο 1% συνολικά της εταιρείας αυτής του τζίρου της. Για να το δώσω αυτό για να το καταλάβετε με αριθμούς, κατά προσέγγιση πάντοτε, ο τζίρος ενός αιωλικού πάρκου όπως αυτό είναι περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, αυτή η εταιρεία έχει κάνει μία μελέτη. Να ξέρετε ότι η μελέτη την οποία κληθήκαμε να σχολιάσουμε και της οποίας κληθήκαμε να γνωμοδοτήσουμε είναι αυτή, έτσι. Δηλαδή, ο κάθε ένας από εμάς έχει το δικαίωμα να μπει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με κάποιους κωδικούς, είναι ανιρτημένη αυτή η μελέτη, μπορεί να έχει πρόσβαση. Ο κάθε ένας ως φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να πει με ένα έντυπο που λέγεται Δέλτα 11 και να δώσει τις δικές του απόψεις, να πει τα δικά του σχόλια και τις δικές του παρατηρήσεις ως προσωπικότητα, ως φυσικό πρόσωπο. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι ένας οργανωμένος φορέας, θα μπορούσε να είναι και φορέας. Αλλά έχει δικαίωμα και ο κάθε ένας ξεχωριστά να μπει και να στείλει
στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή στο Δημοτικό Συμβούλιο τις απόψεις του. Αυτή λοιπόν η εταιρεία προσβλέπει να παίρνει 52.258 μεγαβατόρες το χρόνο. Επειδή τα αιωλικά πάρκα μπαίνουν προνομιακά στην αγορά ενέργειας, δηλαδή δεν μπαίνουν στο σύστημα και κατά προνόμιο δίνουν την ενέργειά τους ανεξάρτητα από το αν παράγεται από λιγνίτη ή από υδροελεκτρικά ή από τίποτα άλλο, μπαίνουν πρώτα οι ΑΠΕ, τους κλειδώνει μια τιμή με 98 ευρώ συμβολαιοποιημένη, άρα κάνει λαμβάνει 5.121.200. Αυτά τα νούμερα είναι στη δική τους μελέτη, έτσι δεν είναι δικά μου, τα λένε αυτοί. Το 3% λοιπόν που θα επιστρέψει πίσω στην κοινότητά μας και στον Δήμο μας ως αντισταθμιστικά είναι 150.000 ευρώ. Από αυτά, το 1% που είναι στον πρώτο πίνακα είναι 51.000 ευρώ που θα έρθουν στους οικιακούς καταναλωτές της τοπικής κοινότητας. 0,3% μπαίνει στο ένα ειδικό ταμείο που είναι για το περιβάλλον και 1,7% δίνεται στο Δήμο Άνδρου, όπου ο Δήμος Άνδρου το ποσό αυτό είναι υποχρεωμένο στο 80% να το επιστρέψει σε έργα στη τοπική μας κοινότητα πάλι. Αν έχει μια τέτοια εταιρεία ένα χρόνο ζωής στο αιωλικό πάρκο 25 περίπου έτη, καταλαβαίνετε ότι πολλαπλασιάζοντάς το είναι ένας δύρος 125 εκατομμυρίων ευρώ. Από τα 125 εκατομμύρια ευρώ που κάνει να παίρνει αυτή η εταιρεία, το να πάρει πίσω η κοινότητα 150.000 το χρόνο θεωρούμε εμείς τουλάχιστον ότι είναι, αγγίζει τα όρια του προσβλητικού, θα το έλεγα εγώ. Ναι, αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν πολλά έξοδα για να συντηρηθεί ένα τέτοιο πάρκο επιχειρηματικά, δεν είναι δηλαδή μηχανές είναι που δουλεύουν και θέλουν συντήρηση, αλλά ο νομοθέτης δεν έβαλε τις τοπικές κοινότητες ως αντισυμβαλόμενο των εταιριών. Τι εννοώ με αυτό? Ότι όποιος θέλει να αναπτύξει ένα πάρκο, αυτή είναι η υποχρέωσή του απέναντι στην τοπική κοινότητα και τίποτε άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων για να πάρουν τα μισθώματά τους και τέλος. Θα μπορούσε κάλλιστα ο νομοθέτης να έχει καταστήσει το Δήμο ή την κοινότητα αντισυμβαλόμενο, ο οποίος να διαπραγματεύεται τους όρους καλύτερα για τον τόπο και να παίρνει πολύ περισσότερα πράγματα από το να παίρνει αυτό το ποσό των 50.000 ευρώ σε χρήμα. Θα μπορούσε κάλλιστα, ας πούμε, να έχει προβλεφθεί αντισταθμιστικά ωφέλη σε έργα ή σε θέσεις εργασίας ή σε διάφορα άλλα. Ξαναγυρίζω πάλι πίσω στην αρχή λέγοντας ότι η ανάπτυξη της αιωλικής ενέργειας είναι κατ' εμάς αναπόφευκτη, γιατί είναι υγιής ενέργεια και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Το ότι δεν την εκμεταλλεύονται δημόσιοι φορείς και δημοτικοί φορείς είναι πρόβλημα. Θα ήταν ευκταίο η αιωλική ενέργεια και όλες οι ενέργειες οι ανανεώσιμες των ανανεώσιμων πηγών να τις εκμεταλλεύονταν οι δήμοι ή το δημόσιο, ώστε η υπεραξία να γύριζε πίσω στους ανθρώπους. Δυστυχώς έχει αφαιθεί μόνο στην επιχειρηματική δραστηριότητα αυτό και δεν μπορούμε τώρα να σταθούμε απέναντι και να το αμφισβητήσουμε. Καλώς να έρθει, αρκεί να σέβεται το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Και να έρθει σε λογικό πλαίσιο, δηλαδή να μην γίνει κατάχρηση, ώστε να πούμε πόσα πάρκα αντέχει ο τόπος μας που δεν είναι ορατά από τους οικισμούς μας. Μπορούν να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα σημεία του νησιού που δεν έχουν, για παράδειγμα, αγροτικές καλλιέργειες ή κτηνοτροφία, τέτοια αιωλικά πάρκα? Εάν ναι, καλώς να έρθουν. Αυτή είναι η θέση του Συμβουλίου μας. Θα ήθελα να ακούσουμε και εσάς. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να πάρει το λόγο και να μιλήσει για αυτό που συζητάμε? Πράγματα, υπάρχει ένας νόμος καινούριος. Αν κάνεις ένα κτήμα, το αγοράσεις, σήμερα το ξέρεις αυτό το πράγμα, και το βάζεις σαν αγροτικό ή το βάζεις σαν καλλιεργήσιμο, όσα έχουν μπει, έχουν γίνει αγορές τελευταία και είναι σαν αγροτικά κομμάτια, υπάρχει λέει περίπτωση να αρχίσει το δημόσιο και να στο πάρει χωρίς τίποτα άλλο. Αυτό μου το έπεισε υπουργάτος κάτω που ασχολήθηκα μαζί. Αυτό όμως είναι εταίρον εκάτερον. Ναι, αλλά στα χωράκια είναι... τώρα που λες ότι διεκδικούν, ναι, για να διεκδικήσουν οι άνθρωποι, δηλαδή να βγουν σε μια διαδικασία, αν ο καθένας πρέπει να κοιτάξει τα συμβόλαιά του. Ασφαλώς. Ναι, τι λέει το συμβόλαιό του. Να μην πει ο καθένας σε μια διαδικασία
χωρίς να κοιτάξει τα συμβόλαιά του και τον νόμο ρωτώντας τον συμβολογράφο. Αυτό θέλω αυτό, να πω. Αυτό που θέλουμε σήμερα να κάνουμε στην κοινότητά μας είναι καταρχάς να ενημερώσουμε τους ανθρώπους. Γι' αυτό να ενημερώσουμε τους ανθρώπους. Το πρώτο είναι η ενημέρωση. Ναι. Ότι καλούμαστε να νομοθετήσουμε για κάτι συγκεκριμένο. Εάν θέλετε να δούμε πού αναπτύσσεται το πάρκο και ποια είναι τα τεχνικά στοιχεία αυτού του πάρκου, αν έχετε λίγο υπομονή, γιατί περί αυτού ο λόγος, τότε σας λέμε το εξής. Στην σελίδα 23-24 μας λέει τι είχε εγκριθεί να γίνει και τι τελικώς θα γίνει. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου είναι ανέγερση 5 ανεμογεννητριών, ονομαστικής ισχύως 3 ΜΒ η μία. Είναι από τις μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες που μπορούν να μπουν. Αυτές που λέμε είναι 120 μέτρα ύψος. Εξκαφή και θεμελίωση βάσεων σε ακτίνα 9 μέτρων, διαμόρφωση πλατιών ανέγερσης διαστάσεων 50x55, κτίριο ελέγχου 80, ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, έργα οδοποιίας σε μήκος 6 χιλιόμετρων, έργα διασύνδεσης, διάνοιξη τάφρων, λειτουργία και συντήρηση. Και τι προτείνεται τώρα να τροποποιηθεί? Αλλάζει η κατηγορία του έργου, από 2.208 στρέμματα περιορίζονται σε 209 στρέμματα, στο πολύγωνο που φτιάχνει το έργο. Πάλι η ισχύς παραμένει η ίδια, πάλι οι ανεμογεννήτες παραμένουν οι ίδιες, ο τύπος των ανεμογεννητριών παραμένει ίδιος, οι φτερωτές τους είναι 82 μέτρα όπως βλέπετε, μετατοπίζονται εκεί που λέει μετατόπιση θέσης εγκατάστασης ανεμογεννητριών, εκεί που αναζήνει ο κέρσορας, είναι μετατοπίζονται κατά 82 μέτρα προς νότο, 122 μέτρα προς νότο, 90 μέτρα νοτιοανατολικά, 56 νοτιοανατολικά και 160 βορειοανατολικά. Οι πλατείες, όπως θα δείτε ακριβώς από κάτω, μεγαλώνουν κατά πολύ, από ένα στρέμμα και 1,5 γίνονται 5,5 στρέμματα στην κάθε πλατεία και φτάνουμε συνολικά να έχει και έναν οικίσκο ο οποίος περιορίζεται. Εντάξει, αυτό είναι. Αυτή είναι το έργο που θα γίνει και χρησιμοποιεί το ίδιο λιμάνι που θα χρησιμοποιήσει και το έργο που θα αναπτυχθεί στο Φραγκάκι, το οποίο έργο είναι, όπως ανεβαίνουμε το προφήτη Ηλία και τον περνάμε και πάμε για το στενό, στρίβουμε αριστερά, αν γνωρίζουν κάποιοι που είναι περίπου εκεί η άδεια που έχει πάρει ο εξαδάκτυλος για να κάνει λατομείο, κάπου εκεί απέναντι είναι η περιοχή Φραγκάκι, εκεί είναι μια άλλη εταιρεία που έχει πάρει άδεια να φτιάξει ένα αντίστοιχο έργο. Για το έργο αυτό στο Φραγκάκι, το Δημοτικό Συμβούλιο το 2012 είχε αποφανθεί ομόφωνα θετικά. Και σήμερα δεν καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για το συγκεκριμένο έργο, αλλά μόνο για αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς είπατε σαν συμβούλιο ότι θα αποκριθείτε αρνητικά. Ναι. Μήπως είναι καλύτερο, είναι προτιμότερο, παρά να δώσετε απλά μια αρνητική απόφαση, να είσαστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτό που τελικά θέλουμε να υπάρχει, γιατί εφόσον, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, δεν θα το λάβουν υπόψη τους, γιατί όπως φαίνεται δεν είχαν λάβει υπόψη τους ούτε το Συμβούλιο, όλα αυτά τα προγενέστερα. Μήπως λοιπόν είναι καλύτερα να ορίζουμε ότι εμείς θα θέλαμε να υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, δηλαδή να είναι μικρότερες οι κλίμακα ή ενωγεννήτρια, πράγματα που εξυπηρετούν περισσότερο το περιβάλλον. Η γνωμοδότηση, έργα. Η γνωμοδότηση η δική μας είναι επί του συγκεκριμένου έργου. Δηλαδή, θα πρέπει να γνωμοδοτήσεις θετικά ή αρνητικά. Μπορείς να γνωμοδοτήσεις αρνητικά και να πεις ότι επειδή είναι ορατό από την περιφέρειά μας και αλωτριώνει το περιβάλλον όλη τη περιφέρεια Κορθίου για τον λόγο αυτό και να προσθέσεις και τους λόγους που μπορεί να έχουν υποθεί στο δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης, θα το δούμε, θα το συμβουλευτούμε, για τους λόγους αυτούς η κοινότητά μας νομοδοτεί αρνητικά. Προσέξτε, στο δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης υπάρχει η θέση όχι αιωλικά πάρκα στο νησί μας. Δηλαδή, το δικόγραφο δεν είναι ναι υπό όρους. Γιατί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταχθεί να υπερασπιστούν το φυσικό κάλος μέσω των μονοπατιών και περιμένουν έναν τουρίστα να απολαύσει αυτή την ομορφιά του νησιού μας, αυτή την αυλή,
και ο οποίος κατά τη βόλτα του ο Γάλλος στο φραγκάκι ξαφνικά θα πέσει πάνω σε ένα θηρίο 120 μέτρων, μπορεί αυτός ο τουρίστας να μην σεβαστεί ότι «Α, εδώ μπράβο τους, εκμεταλλεύονται τον άνεμο» και να πει «Δεν ξέρω να περνάω ποτέ από εδώ γιατί οι άνθρωποι του περιβάλλοντος το κατέστρεψαν». Άρα, αν έχω ταχθεί να υπερασπιστώ τα μονοπάτια, είμαι αντίθετος σε όποια τέτοια κίνηση. Αν είμαι η ελληνική ορνηθολογική εταιρεία, που για παράδειγμα έχω ένα ζευγάρι σπιτζαετών, το οποίο στο φραγκάκι έχει φωλιά και το οποίο έχουμε 140 ζευγάρια τέτοια στη χώρα μας, δηλαδή μιλάμε για ένα είδος το οποίο εξαφανίζεται, και επειδή ο σπιτζαετός είναι ένα είδος πουλιού που είναι μονογαμικό και όλη τη ζωή την περνάει σαν ζευγάρι στους ίδιους χώρους και με την ίδια φωλιά, μπορεί εμείς να είμαστε αυτοί που το 1 από τα 140 που υπάρχει στον τόπο μας να το καταστρέψουμε επειδή αναπτύσσουμε ολικό πάρκο. Άρα, επειδή εγώ έχω ταχθεί να υπερασπιστώ τις όμορφες, δεν θέλω καθόλου αιωλικά πάρκα. Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε και να δούμε, είμαστε υπερμαχοί στο να υπάρξει μια λογική ανάπτυξη στον τόπο μας, και αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις. Και αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, ποτέ μου δεν έχω ακούσει ότι ναι, να γίνουν αιωλικά πάρκα εάν πληρούν αυτό, αυτό και αυτό. Αυτή είναι η όρεξη τοπικής κοινωνίας. Μπορείς να είσαι απόλυτα αρνητικός και μπορείς να είσαι και θετικός. Αλλά τη μέση λύση και τους όρους που η τοπική κοινωνία θέλει να βάλει για να έχουν μια λογική ανάπτυξη, δεν τους έχω ακούσει ποτέ. Παρακαλώ. Να μου δίνετε λίγο το λόγο. Παρακαλώ. Λοιπόν, λέγομαι, για όσους δεν με ξέρετε, Αλέξανδρος Μαβής. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζω στην Άνδρο μόνιμα, 20 χρόνια. Τα πρώτα χρόνια... Τώρα δεν είστε από εδώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Γιώργο, δεν πειράζει. Είπαμε να γνωμοδοτήσουμε, να μιλήσουμε... Γιώργο, να σου πω κάτι, είναι ωραίο πράγμα να ακούγονται οι απόψεις. Δεν είναι κακό, ας ακούγονται όλες οι απόψεις. Επισημάνω τρία πράγματα. Να ακούσω. Τρία πράγματα. Ρώτησε η κυρία κάτι. Αν μπορούμε να προτείνουμε κάποια αλλαγή, να προτείνετε κάποια αλλαγή στην γνωμοδότησή σας. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι. Take it or leave it που λέμε. Έχει τρεις εναλλακτικές προτάσεις η μελέτη. Δηλαδή, δίνει εναλλακτική πρόταση, αλλά τη δίνει είτε νοτιότερα προς του Οργίνου τον Κάβο, είτε βορειότερα, είτε προς τα Ιδόνια. Δηλαδή δεν αλλάζει θέση, εκεί έχει πάρει άδεια για να κάνει πάρκο. Αλλά το μετατοπίζει είτε προς το Οργίνο τον Κάβο, είτε προς τα Ιδόνια, είτε προς τη Ράχη που είναι χειρότερο. Ο σκοπός δεν είναι να είναι πιο ορατό ακόμη, ο σκοπός είναι να το καταστήσουμε ενδεχομένως αόρατο τουλάχιστον από τους οικισμούς μας. Να μην κάθεσαι στον όρμο και βλέπεις απέναντί σου μηχανές. Παρακαλώ. Να σας πω δύο στοιχεία, αν θέλετε. Εγώ δεν θέλω εδώ να πάρω το λόγο από κανέναν τόπιο. Άλλωστε, όχι, τώρα να σου πάρω. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει και ένας αντίλογος πιο δεστατωμένος όταν υπάρχουν περισσότερα επιχείρημα στους τραπέζες. Το ποσό που δίνει πίσω η εταιρεία, αυτό το πενιχρό ποσό που δίνει πίσω, να μην ξεχνάμε ότι είναι λεφτά δικά μας. Τα ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουμε όλοι δημιουργούν το τεράστιο κεφάλαιο της εταιρείας, από το οποίο μας δίνει κάτι ψίχουλα πίσω. Μία βασική επισήμανση. Δηλαδή, σε αυτό τον τομέα είμαι και εγώ εμπλεκόμενος κάτω κάτω. Μπορεί να μην βλέπω εγώ τις αναμονήτες από εκεί που ζω, κατά καλέως συγκεκριμένες, αλλά θα πληρώνω και εγώ στο ΕΤΜΕΑΡ μου ένα κομμάτι από αυτή την αιωλική εξέλιξη στην Ελλάδα, την οποία εγώ οικολόγος τη διαφήμιζα και μετά κατάλαβα ότι πρόκειται περί εξαπάτησης σημαίνει. Και το γιατί μπορώ να το τεκμηριώσω, όποιος θα με ρωτήσει. Το να το προτείνουμε μικρότερα έχει μια τεράστιο ιστορικό. Όπως είδατε, αυτό ξεκίνησε από πολύ πίσω. Από τότε ξεκίνησε και ο διάλογος, πάντα αντίλογος για το τι θα γίνει, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Την ίδια ενέργεια μπορούν να την πάρουν από 47 μικρές. Την ίδια ενέργεια αυτό μπορεί να την πάρει η εταιρεία από 47 μικρές ανεμογεννήτριες. Αν θέλετε όμως να μην πάμε στο θεωρητικό, γιατί τα παράθυρα ενσωμάτωσης της γνώμης της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασμό έχουν παρέλθει, έχουν κλείσει. Δεν υπάρχει πια αυτό. Είμαστε μπροστά σε μια εξέλιξη που καλπάζει. Έστειλα το πρωί στον κύριο Αντωνέλο ένα μικρό βιντεάκι που κάνει, το οποίο επειδή ήταν από μακριά, δεν ήταν και πολύ χαρακτηριστικό. Ο λόγος που ήταν από μακριά ήταν ότι δεν αφήνουν οι εταιρείες ασφαλείας στους κατοίκους να πλησιάσουν καν και να βιντεοσκοπήσουν πιο κοντά. Αυτά που βλέπουμε από το καράβι δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που γίνονται τώρα. Είναι άλλες κλίμακες μηχανές αυτές που βλέπετε από το καράβι και αυτή η ανάπτυξη. Είναι πολύ πολύ μικρότερες από τις μηχανές.
αυτή δεν είναι 120, είναι 150 μέχρι το, την κορυφή του τύπου. Δηλαδή είμαστε σε κυκλαδικό τοπίο. Παίρνουμε live για να προστατεύσουμε πράγματα. Παίρνουμε live για να κάνουμε αναβαθμίδες. Πόσες αναβαθμίδες θα χτίσει το live, πόσες αναβαθμίδες θα χαλάσουμε για να ανέβουμε τα 40 μέτρα φορτηγά από το στενό εκεί πέρα πάνω και στο φαρκάκι. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα και τα χρήματα, μην ξεχνάτε, είναι δικά μας χρήματα. Δηλαδή διχάζει αυτό το πράγμα της κοινωνίας. Είπανε ότι σωστά κάποιοι παίρνουν νίκια. Πόσα όμορα χτήματα χαντακώνονται για να πάρει ένας νίκια, θα τσακωθούμε όλοι μεταξύ μας. 150 μέτρα πράγμα χαντακώνει 50 κόμματα, 50 γυναίκες. Ένας θα πάρει κάτι. Οι άλλοι δεν μπορέσουν να πάρουν ποτέ τίποτα. Αυτά συνιστούν σφήνες μέσα στην τοπική κοινωνία. Εγώ μπορεί να έχω την ταμπέλα του ακρεφνού συγκολόγου που βάζω τα πουλιά μου από τους ανθρώπους, αλλά έχω υπάρξει επιχειρηματίας. Έχω καταρρύψει αυτό το εγχείρημα από όλες τις γωνίες. Και την οικονομική, και την οικολογική, και την κοινωνική. Είναι κραυγαλαία κακοσχεδιασμένο και στις τρεις παραμέτρους. Μακάρι να γίνει αυτή η μερίδα ξανά. Έχουμε κάνει 10 ημερίδες στην Άβδα τα τελευταία χρόνια. Και η προσέγγιση ήταν μικρή. Δεν κατηγορώ κανέναν. Πάρα πολλοί άνθρωποι και τοπικοί άρχοντες εδώ θεωρούσαν όπως και εγώ ότι είναι κάτι καλό για τον κόσμο και θα το κάνω να είναι καλό και για τον τόπο. Διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς ότι το διοξείδιο δεν μειώνεται κατά τα υποσχόμενα, ούτε κατά διάνοια. Δηλαδή η τελική μείωση του διοξιδίου είναι μηδενική δεδομένων πολλών παραμέτρων που μπορώ σε όποιον θέλει να τις εξηγήσω, αλλά είναι πολύ περίπλοκη για να τις πάω το χρόνο τώρα. Άρα με μια απατηλή τελικά υπόθεση εργασία. Δηλαδή, εγώ συγκολόγος, αν μου λέγανε ότι θα ζω στον πλανήτη, να πω εντάξει, θα θυσιάσω και πέντε περιοχές στην περιοχή μου. Αλλά όταν αυτό το αρχικό ερώτημα εργασίας, η υπόθεση εργασίας, αν το δυσμεί γιατί είναι σφαλμένη, και από πίσω βλέπουμε κάτι τα κολοσσιαία οικονομικά συμφέροντα τα οποία τα είδαμε, 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο η πτωχευμένη Ελλάδα πληρώνει επιδοτήσεις για μια ανάπτυξη που θα μας κάνει εξαρτημένους από το φυσικό αέριο. Αυτά στα γενικά. Στο τοπικό. Αυτά ήθελα να βάλω κάποια. Ναι, προβληματισμού. Γιατί ο κόσμο ακούει αυτό που ξέρουμε από τη τηλεόραση και τι εφημερίδε. Στο συγκεκριμένο έργο, η γνωμοδότηση είναι, το τονίζω, με αυτέ τι τρει ουσιαστικά ανύπαρκτε επιλογέ. Θα το πω 100 μέτρα πιο εκεί, πιο βόρεια, πιο νότια. Πριν το ίδιο έργο. 150 μέτρα μηχανήματα, θα πάει 100 μέτρα πιο πίσω, δεν άλλαξε τίποτα. Είναι δηλαδή προσβολή για μένα για την τοπική κοινωνία να έρχεται στο τέλο και να υπάρχει μια νομοποίηση. Δεν τη συμπεριέλαβε το θέμα, πλησίασε μόνο κάποιους, γιατί ήξερε ότι αν γίνει μια ευρεία ενημέρωση, ο ένας του παιδού θα πει ναι, θα το βγει τον άστο συγγενής του, θα πει όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Κρατήσαμε αυτά τρία πράγματα, τη γενική εικόνα και αυτά τρία πράγματα της τοπικής. Υπερεκτιμημένα τα παγκόσμια ωφέλη, υποτιμημένες οι τοπικές επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε τι αναφέρει η μελέτη, το οποίο προσβάλλει την άνδρο. Λέει, οργανωμένη υποδοχή δραστηριοτήτων. Δεν καταγράφονται μεταβολές ως προς τη θεσμοθέτηση οργανωμένων υποδοχείων δραστηριοτήτων μετά την αρχική αδειοδότηση του έργου, δηλαδή την περσινή. Ειδικότερα ισχύουν τα εξής. Στην άνδρο, δεν υπάρχουν περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας. Στην άνδρο, δεν έχουν θεσμοθετηθεί βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές. Στην Άνδρο δεν έχει προωθηθεί θεσμικά κανένας χαρακτηρισμός για δημιουργία ποτά που είναι πάλι πολεοδομικό. Γενικά στην Άνδρο δεν έχουν αναλυφθεί διοικητικές πράξεις ή προωθηθεί οριοθετήσεις για χαρακτηρισμό περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης νετοκαλλιεργειών, σχέδιο αστικής παρέμβασης, περιοχής ειδικών χωρικών παρεμβάσεων, κατ' επιταγή των άθρων τάδε, τάδε και τάδε, παρόλο που στο θεσμοθετημένο περιφερειακό πλαίσιο προβλέπεται η χρησιμοποίηση αυτών των μηχανισμών. Δηλαδή, μας προσβάλλουν κιόλας. Λένε, αφού είσαστε τόσο χάος, μπορώ να αναπτύσσω όπου θέλω τη δραστηριότητά μου. Λέει πουθενά στις σελίδες αυτά τα 700 κυβικά που διαβάσαμε. Κυβικά. Πού θα σκαφτεί το πέμπτο. Θα σκαφτεί και θα πέσει μπετό για βάση. Πού θα πάνε αυτά τα γραμμικά. Τι είναι, πού θα πάνε. Είναι 700 κυβικά κόμπος. Τι θα γίνει. Στην περιβαλλοντική μελέτη, ναι. Δεν σου κρύβω ότι δεν την έχω μελετήσει εντελεχώς, δεν πρόλαβα να δω. Πώς θα περάσουν οι ανεμογεννητρίες. Οι δρόμοι είναι πολύ στενοί.
Φαντάζομαι ότι θα διαφέρει. Θα γίνουν διαπλατήσει, να είσαι βέβαιο. Τα δικά μα χωράφια, έτσι. Κάποιον που είναι με τον κύριο Έχουν φτιάξει μέσα στη μελέτη μία αντίστοιχη μελέτη ανάπτυξη έργου αλλά και οδοποιία. Έχουν φτιάξει μέχρι και μελέτη τη προσταλάσσεω, τη προσδιάλωση. Προσεγγιάλωση. Απαλωτρίωση θα γίνει. Όχι. Κανονικά θα έπρεπε με τον κάθε έναν ιδιοκτήτη να διαπραγματευτεί ώστε ο ιδιοκτήτης είτε να το παραχωρήσει το ακίνητό του σε κοινή χρήση, άρα να το καταστήσει δημοτικό το κομμάτι που του παίρνει, καθιστώντας πλέον έναν δρόμο από 5 μέτρα 7 σε πλάτος. Γιατί ουσιαστικά το πλάτος των δρόμων, από ό,τι είδα, ήταν 5 και 7, δεν έχει δηλαδή 12 μέτρα πλάτος. Εκεί το αφήνει, στα 5 και στα 7. Το πρόβλημά του είναι τα μηχανήματα στις στροφές που δεν μπορούν να στείλουν τα μεγάλα μηχανήματα αυτά. Δεν είναι στο να κινηθεί σε έναν δρόμο 5 μέτρων. Είναι στην ταπειλότητα 20 μέτρων. Ναι, είναι εκεί που πρέπει να παίρνει στροφές. Εκεί λοιπόν έρχεται σε συνεννόηση με τους τοπικούς, τους ιδιοκτήτες και κάνει μια συμφωνία. Είτε η ιδιωτική φύση, οπότε μετά το πέραση του έργου της ανάπτυξης μπορεί να το επαναφέρει ο άνθρωπος εκεί που ήταν, είτε να το παραχωρήσει ο ίδιος σε δημόσια χρήση, καθιστώντας πλέον αυτό δημοτικό δίκτυο. Αυτά όμως είναι συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες. Δεν έρχεται να πει σου παίρνω τη γη σου απαλωτριώνοντάς την επειδή αναπτύσσω αιωλικό πάρκο. Αυτό που έκαναν με το χαρακτηρισμό είναι κάπως παράξενο. Και με εντυπωσίασε που όταν ρώτησα δεν ήξερε κανείς για το χαρακτηρισμό αυτόν και η πράξη έχει τελεσιτικήσει. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε στην πρώτη φάση του χαρακτηρισμού, οπότε μπορεί να γίνουν ενστάσεις, να εμφανιστώ εγώ και να πω παίρνουμε ιδιοκτήτης. Τι κάνεις εδώ πέρα? Γιατί σου λέει ότι εγώ τηρώ κανόνες δημοσιότητας, αυτή η διαδικασία έχει δηλαδή δημοσιεύσεις, αν εσύ δεν το παρακολουθείς, πρόβλημά σου. Εγώ τήρησα τον νόμο και άρα χαρακτηρίστηκε αυτή η έκταση χοντολιβαδική. Αυτό που μας εντυπωσίασε με τον Γιώργο τον Τρανάκο που ήταν η πρώτη επαφή, γιατί αυτό εμφανίστηκε στα χέρια της απερχόμενης διοίκησης, της απελθούσας, ο Γιώργος το πήρε στα χέρια του Τρανάκος 10 Αυγούστου. Ακόμη και αυτό, δεν σας κρύβω ότι ήταν λίγο προσβλητικό να έρχεσαι στη μέση του Αυγούστου, να βάζεις προθεσμία 35 ημερών για γνωμοδότηση που πρέπει να τη δώσουμε μέχρι 13/9, γιατί εκεί είναι η καταληκτική προθεσμία της γνωμοδότησης και να μεσολαβεί και η αλλαγή διοίκησης. Δηλαδή, εντάξει, και δεν μου δίνεις τη δυνατότητα να μελετήσουμε 350 σελίδες με χάρτες και μελέτες και 1000 πράγματα για να μπορώ, αν γνωμοδοτήσω αρνητικά, να είμαι ενδεχομένως τεκμηριωμένος όχι μόνο στο αισθητικό σκέλος και στην αλωτρίωση του περιβάλλοντος του οικιστικού, αλλά να είμαι τεκμηριωμένος και στα υπόλοιπα ζητήματα, αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένος. Δηλαδή, πώς εγώ τώρα μπορώ μέσω του συμβουλίου που έχουμε με τον Γιάννη, τον Γιώργο, την Φλόρα και τον Νίκο και με όλη την κοινότητα να μιλήσουμε για το σπιτσαετό. Πρέπει να φέρουμε την ορνηθολογική, να μας δώσει τη μελέτη της και να την υποβάλουμε συνημμένα και να πούμε και αυτό και εκείνο και το άλλο και για το θόρυβο. Έχει ένα χάρτη με το θόρυβο, γιατί δεν σας κρύβω ότι υπάρχει θέμα με το θόρυβο αυτών των μηχανημάτων. Δεν είναι μηχανήματα ανώδυνα. Δηλαδή σε απόσταση χ, ο θόρυβος αγγίζει τα όρια του εκοφατικού. Επομένως έχουν κάνει μελέτη για το αν επηρεάζει τα ειδόνια. Γιατί τα ειδόνια βρίσκονται σε απόσταση 1,8 χιλιόμετρα από τις ανεμογεννήτριες. Είναι ο οικισμός που δεν βλέπει τις ανεμογεννήτριες μεν, γιατί είναι το βουνό πίσω, αλλά είναι και ο πλησιέστερος οικισμός, χαρακτηρισμένος παραδοσιακός με ΦΕΚ. Όλοι οι οικισμοί μας είναι παραδοσιακοί οικισμοί χαρακτηρισμένοι. Άλλοι έχουν ένα ιδιαίτερο φυσικό κάλος και έχουν μια ευνοϊκότερη και άλλοι όχι. Τα ειδόνια είναι παραδοσιακός οικισμός. Όλος δεν είναι. Όλος δεν είναι. Λοιπόν, Ειρήνη, χίλια συγγνώμη. Αυτό που βλέπετε είναι η όχληση του θορύβου που έχουν κάνει μελέτη. Η μελέτη για το θόρυβο είναι 20 σελίδες. Ποιες είναι οι δικές μας γνώσεις τώρα να κάτσουμε και να αντικρούσουμε επιστημονικά ότι ο θόρυβος δεν θα είναι αυτός που βλέπετε, αλλά θα είναι άλλος. Έχουμε τη γνώση και την επιστημονική επάρκεια να μιλήσουμε επί του θορύβου, όταν οι άλλοι έχουν φτιάξει την επιστημονική μελέτη μέσα σε 5 μέρες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιάννης, εμείς δεν ακούμε τα γυαλιά μας. Εντάξει, να κάνω μια ερώτηση, Γιάννη, πάνω σε αυτό. Ναι. Είναι δύο αιωλικά πάρκα τα οποία πήραν αδειοδότηση ταυτόχρονα. Δύο υπουργικές αποφάσεις τον Απρίλιο του 2018
δύο υπουργικές με απόσταση, δύο πρωτόκολλα. Οι φορείς της Άνδρου έχουν προσβάλει και τις δύο δικαστικώς. Δεν έχουν προσβάλει μόνο τη μία. Ναι, ναι. Δηλαδή έτσι ακλήρωση. Είναι σημαντικό. Ποιοι φορείς. Περίμενε. Ένα λεπτό πριν τους φορείς. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δώσει θετική γνωμοδότηση για το ένα. Ομόφωνα. Και αρνητική για το άλλο. Ομόφωνα. Ξέρουμε τους λόγους. Ταυτόχρονα έγινε αυτό. Την ίδια περίοδο. Στο ένα ήταν ομόφωνα θετική και στο άλλο ομόφωνα αρνητική. Ξέρουμε τους λόγους. Στεναχωρέθηκα, ρε Δημήτρη, θα σου πω γιατί. Γιατί ζήτησα να πάρω τα πρακτικά. Έκανα αίτηση να πάρω τα πρακτικά και όχι την απόφαση. Για να καταλάβεις τι συζητήθηκε σε ένα συμβούλιο, πρέπει να πάρεις τα πρακτικά. Yeah. Για να δεις τους διαλόγους. Ωραία. Αυτό που βλέπετε είναι αυτό που μου έστειλε ο Μίλας, ο Γιάννης, ο υπεύθυνος για το αρχείο. Με τους διαλόγους που έγιναν για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή ο λόγος ήταν καθαρά αισθητικός, υπήρξαν άλλοι λόγοι, υπήρχε η χωροθέτηση που ήταν διαφορετική. Ποιοι ήταν οι λόγοι που ένα Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε ομόφωνα θετικά για το ένα και ομόφωνα αρνητικά για το άλλο. Το αισθητικό. Ήτανε καθαρά αισθητικό. Ναι. Ωραία. Ναι. Δηλαδή, ξεκινάμε δηλαδή από εκεί σαν κοινωνία. Ξεκινάμε από το αισθητικό κομμάτι, ναι. Όχι από το οικονομικό. Κοίταξε να δεις. Την ίδια στιγμή που ένα Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα και οι αντιπολίτες, ούτε ένας δεν βρέθηκε να πει όχι. Λέει ναι στο ένα πάρκο. Και την ίδια στιγμή λένε ομόφωνα όλοι όχι στο άλλο πάρκο. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι υπάρχουν συμφέροντα από πίσω. Γιατί να υπάρχουν συμφέροντα. Πάντοτε θέλω να είμαστε καλοπροαίρετοι. Επομένως, αν πάμε με την καλή προαίρεση, υπήρχε λόγος. Γιατί το ένα πάρκο είναι αόρατο από τους οικισμούς και την περιφέρεια του Κορφίου, ενώ το άλλο δεσπόζει στον όρμο. Από τους τώρα οικισμούς. Από τους τότε. Από το 12, από ήσαν διαφορετικοί. Όχι, από τους τότε οικισμούς. Και τους τώρα. Δεν σκεφτόμαστε καν για μελλοντικούς οικισμούς ή για χώρους οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν. Περιήλθε σε γνώση μου ότι στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανένας ότι το στενό κάποτε μπορεί να γίνει ένας μεγάλος οικισμός. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένας. Δεν μπορεί να αποκλείσουμε το μέλλον. Περιήλθε σε γνώση μου ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν δοθεί άδειες για 3 λατομεία. Το ξέρετε αυτό. Ωραία. Μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε ότι η συγκεκριμένη περιοχή αντιμετωπίζεται παρά το ότι δεν έχει γίνει χωροθέτηση καμία. Σωστή. Ούτε και είπε κανείς ότι καθιστούμε την νότια πλευρά του Κορδίου μία ζώνη βιομηχανική στην οποία μπορούν να αναπτύσσονται λατομεία και πάρκα αιωνικά. Αν αυτό το είχαμε συναποφασίσει όλη η κοινότητά μας και το είχαμε αποδεχτεί, ώστε κάποιοι άνθρωποι να πάρουν αξία τα χωράφια τους και να παίρνουν μίσθωμα, το οδικό δίκτυο να επιβληθεί στις εταιρείες να γίνει το καλύτερο δίκτυο που υπάρχει και να ασφαλτοστρωθεί. Σας δω παραδείγματα. Τα παιδιά, τα ντόπια να πιάνουν δουλειά εκεί και να δουλεύουν μόνο εκεί. Δηλαδή να έχεις διαπραγματευτεί με τους επιχειρηματίες και να γίνεται η ανάπτυξη σε συμφωνία με την κοινωνία και αυτό να γίνεται αποδεκτό, ώστε να μην έχουμε καχυποψία ότι γιατί κάνει λατομείο ο Βαλμάς, ο Πέτσας ή ο Εξαδάκτυλος. Το θέμα των λατομείων έχει γίνει. Ποιο? Αυτό που είπες. Ποιο? Γνωμοδότησε το κουμπιό. Ναι. Έβαλε όρους. Βέβαια. Είπανε, συμβολεοποιήθηκαν αυτοί οι όροι. Είπανε στο σχολείο κάτι. Συμβολεοποιήθηκαν αυτοί οι όροι. Εδώ θέλω την τοπική κοινωνία να γίνει αντισυμβαλόμενος. Δηλαδή, θες χίλια να αναπτύξει πάρκο, θα συμπληθεί μαζί μου. Θα συμφωνήσουμε κάποιου όρου. Όπως έρχεσαι και λες περιβαλλοντικά, θα κάνω ένα, θα κάνω δύο, θα κάνω τρία. Πρέπει και απέναντι στην τοπική κοινωνία να είσαι δεσμευμένος. Γιατί τα περιβαλλοντικά του είναι δεσμευμένος να τα τηρήσει. Δεν είναι θα κάνω εγώ αυτό. Πρέπει να το αποδείξει ότι το έχει κάνει ήδη και θα το τηρήσει. Διαφορετικά ανακαλείται η άδεια. Εγώ μπορώ να το ανακαλέσω την άδεια εάν δεν τηρήσει το ότι θα έφερνε παιδιά μόνο από τον τόπο μας στο λατομείο του Εξαδάχτυλος ή ο Πέτσας ή ο Βαλμάς ή οποιοδήποτε τρίτος, δεν με πειράζει. Ή ότι τα πάρκα που θα γίνουν θα δώσουν τέτοια ανάπτυξη στον τόπο και θα είναι υποχρεωμένοι να δίνουν αντί για 50.000, 300.000, 1 εκατομμύριο. Δηλαδή να γίνω κι εγώ διαπραγματευτής, να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι και για την τοπική μου κοινότητα να απολαύσω το μέγιστο.
Δεν μου δίνει ο νομοθέτης τη δυνατότητα αυτή. Δεν με καθιστά δηλαδή παίκτη αντισυμβαλόμενο, γιατί αυτός εκμεταλλεύεται την ανεμοδυναμική του τόπου μας. Αντί να έχουμε χωροθετήσει και να έχουμε πει εδώ θα γίνει μόνο αιωλικό πάρκο. Πόσα δίνει Μυτιλινέ, εσύ πόσα δίνει Περιστέρι, εσύ πόσα δίνει Κοπελούζε, πόσα δίνει Κόκαλη, πόσα δίνει Μπόμπολα και ούτω καθεξής, και να γίνει πληστηριασμό. Και αντί να παίρνει πυρπαρά να δίνει λεφτά σε πληστηριασμό για τη συγκεκριμένη θέση που εγώ είπα ότι εκεί μπορώ να κάνω αιωλικό πάρκο, παίξτε τίμια μεταξύ σας και θα απολαύσω το μέγιστο. Με αγνοούν παντελώς. Όχι η Ελλάδα πρέπει να το έχει κάνει αυτό. Με αγνοούν παντελώς. Γιατί πέρα από την αξία του χωραφιού στο οποίο πατάει η ανεμογεννήτρια, εκμεταλλεύεται και την ανεμοδυναμική του νησιού. Πώς το νησί αυτό το παίρνει πίσω, με τα 50 χιλιάρικα. Ναι, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Συν το ενοικιοστάσιο. Ναι, αυτό είναι. Εγώ θέλω να δω αν έχει υπάρξει μελέτη που να λέει η αξία του νότιου τμήματος της Άνδρου είναι 5 δις. Και αν μπουν οι ανεμογεννήτρες είναι πάλι 5 δις συν τα ωφέλη. Είναι μισό δις συν τα ωφέλη. Ποιος θα την κάνει την μελέτη, κύριε Δημήτρη? Ποιος, δηλαδή τι εννοείς? Ο καθένας μπορεί να καθίσει και να σκεφτεί. Δεν είμαι κατά των ανεμογεννήτριων. Αλλά μπορεί να καθίσει ο καθένας και να σκεφτεί, όχι ατομικά, γιατί ατομικά, άμα πάρουν το δικό μου χωράφι, είμαι ο γαμάω. Ναι. Αν και το δικό του χωράφι χάνει από την αξία του σε μελλοντική χρήση. Είμαστε νησί τουριστικό, αναπτυσσόμενο. Γιάννη, τι ημερομηνία λήξης έχει αυτό το πράγμα και τι θα γίνει μετά? Μέχρι τις 13/9 είμαστε υποχρεωμένοι. Μετά το πέρασμα. 20 χρόνια. 20 χρόνια. 20 χρόνια. 20 χρόνια. 20 χρόνια. Μετά από να σας πω, προσέξτε, κανονικά, πρέπει να κάνεις αποκατάσταση όταν παραδώσεις ένα έργο και έχει το πέρας του. Δηλαδή κανονικά πρέπει να αποκαταστήσεις το περιβάλλον όπως το βρήκες. Κανονικά. Τα μηχανήματα αυτά, επειδή είναι μηχανήματα αξίας, είναι σαν την ανακύκλωση του αυτοκινήτου. Δηλαδή, έχουν μια αξία να ανακυκλωθούν, οπότε μπορεί να έχει ένομο συμφέρον επιχειρηματίας να το δώσει για ανακύκλωση, για σκράπ, δεν ξέρω γιατί μπορεί να το δώσει. Μετά είναι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν. Από τη μελέτη που εγώ διάβασα δεν υπάρχουν, αλλά με μια ενδελεχή μελέτη μπορεί να τους βρεις κάπου σε κάποια παράγραφο. Δηλαδή τώρα 320 σελίδες. Και δεν ζητάει το κράτος. Εντάξει. Και το σημείο δεν βγαίνει, απλά δεν βγαίνει ποτέ. Γιώργο, συγγνώμη. Ήθελα να ρώτησε κάτι ο Γιάννης, επειδή διάβασα την. Ο Γιάννης? Ο Κούσης. Ναι. Όχι, συγγνώμη. Διάβασα την περιβαλλοντική. Κάτι πρόλαβα έτσι ψηλά να τσιμπήσω. Η τροποποίηση που ζητάει τώρα την νομοδότηση αφορά πρώτα απ' όλα την χρήση του λιμανιού, αυτού που θα είναι πρόχειρου λιμένα για να γίνει προσδιάλωση των σκαφών για να δουν έξω τα πτερύγια, που θα χρησιμοποιήσει το αιωλικό πάρκο στο Φραγκάκι. Η άλλη αλλαγή είναι οι θέσεις των ανεμογεννητριών που γίνονται κατά 50% μέτρα, όπως είδαμε. Και η τρίτη αλλαγή είναι η τοποθέτηση σπαστηρίου, το λέω καλά. Το ναι, οποίο θα ένα μηχάνημα. Το οποίο εκεί θα πάνε τα σκαφικά υλικά. Ένα μηχάνημα, σπαστήρας. Τα σκαφικά υλικά, από ό,τι είδα η μελέτη που προβλέπει η δική τους, θα χρησιμοποιήσουν το σπαστήριο αυτό για να φτιάξουν τα υλικά εκεί επί τόπου και καλά να μην κουβαλάνε δικά. Μεγαλώνει το γήπεδο, μεγαλώνουν οι πλατείες. Ναι, μεγαλώνουν οι πλατείες. Η πλατεία είναι για την ανάπτυξη. Δεν είναι, είναι για να το στήσουν, για να το σηκώσουν. Δεν είναι η πλατεία. Θέλω να προσθέσω δύο σημεία τα οποία κατά καιρούς και σήμερα που το κοιτούσα μέχρι τελευταία στιγμή βρήκα κάποια πράγματα στο διαδίκτυο. Το 2011 είχε γίνει μια εκδήλωση προβολή για τις ανεμογεννήτριες από τον κύριο Αλέξανδρο Μαβή, κινηματογραφική λέσχη, ΣΕΔΑ, Ελληνική Ορθολογική Εταιρεία, Κινηματογραφικό Σύλλογο Άνδρου. Είχε γίνει στη χώρα, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ήμουν όμως αυτή. Σε τρεις τελευταίες ήμουνα. Μία που είχε γίνει στο γεροκομείο, μία που είχε γίνει πάλι στην κινηματογραφική λέσχη. Τότε είχε μιλήσει ο δήμαρχός μας, ο συγχωρημένος ο Γλινός, και είχε εμφανιστεί θετικός
ήξερε ότι για τη δική μας την περιοχή από τότε υπήρχε μια προεργασία για 3 αιωλικά πάρκα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Επίσης, αυτό είναι το 11, 28 Δεκάτου του 11. Επίσης, Γιώργο, από το 2002 ήταν. Ναι, από το 2003 όπως είπε. Ναι, έτσι. Απλά θέλω να πω ότι ως κοινωνία κατά κάποιο τρόπο ας πούμε, υπήρχε ότι θα γίνουν 3 ελληνικά πάρκα στην περιοχή του Στενού. Επίσης αυτό που μας είπε ο κύριος Εν τω μεταξύ, να ξέρετε αυτά που έχω πάρει εγώ, έβαλα το στίγμα των ανεμογεννητριών. Δηλαδή έβαλα το χ και το ψ, το στίγμα του στο χάρτη, τον έκχα μέσα και εντόπισα πού έχουν τοποθετήσει ανεμογεννήτριες. Όσοι έχουν γεωτεμάχια και ξέρουν την περιοχή και θεωρούν ότι είναι οι ιδιοκτησίες τους μέσα, αν μπορούν να διακρίνουν πού βρισκόμαστε, καταλαβαίνετε, σε λίγο σε λίγο, συγγνώμη, καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε ακριβώς, ποιο είναι το σημείο. Είναι το τρίστρατο, δηλαδή είναι το σημείο που ερχόμαστε από τα Ιδόνια και κατεβαίνουμε για τον Άι Γιάννη στις Κρεμμύδες. Τα ξέρετε τα σημεία αυτά, δηλαδή όσοι έχουν εκεί εκτάσεις ξέρουν. Τα σημεία δεν έχουν εκτάσεις εκεί, δεν ξέρουν τα σημεία. Ναι, όχι, μπορεί κάποιος να μου πει, ας πούμε, αν το γεωτεμάχιο αυτό που είναι μέσα εκεί, ανεμογεννήτρια συγκεκριμένη, είναι δικό του. Να πει, ναι, αυτό είναι δικό μας. Όχι. Εντάξει, Γιώργος, σε διέκοψα, συγγνώμη. Θα ανακαθώ στο κρίσιμο σημείο αυτό. Ότι στην τελευταία, αν θυμάμαι τελευταία, ήταν πριν δύο χρόνια. Δεν ξέρω. Δεν έχει μπει. Πέρυσι ήταν Γιάννη στον κοινό. Είναι προτινόμενη από την εταιρεία θέση για να πούμε ανεμογεννήτριες. Μία προς μία. Αν ξέρετε, αν θυμάστε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, στο κρίσιμο σημείο είχαν έρθει κάποιοι. Ποιος είχε έρθει ένας νομικός. Μέσα στο καλοκαίρι στο ανοιχτό ήταν. Στο ανοιχτό κινηματογράφο πέρυσι είχε γίνει μια συζήτηση για τις ανεμογεννήτριες. Ήταν ένας από την Τίνο, ο οποίος. Ο κ. Σκόλια, ο οποίος επισήμανε αφού υποθήκαν πάρα πολλά πράγματα. Το τελευταίο που υπόθηκε και εκεί ήταν το σημαντικό με το οποίο ξεκίνησε η Γιάννη στην αρχή ήταν ακριβώς το διοκτησιακό καθεστώς. Η μοναδική περίπτωση για να φρενάρει ένα αιωλικό πάρκο αυτή τη στιγμή είναι μόνο στο χέρι των ιδιοκτητών στους οποίους τη γη παίρνουν. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, τον αποχαρακτηρισμό και τον χαρακτηρισμό σε πρωτοβουλιοπαντική έκταση. Δηλαδή, το συμπέρασμα από εκείνο το δύο που είχα παρακολουθήσει και εγώ ήταν αυτό. Αυτό για να πρέπει να το γνωρίσουμε, ότι είναι μοναδική περίπτωση να οι ιδιοκτήτες να δουν αυτή τη στιγμή σε ποια... Ο ιδιοκτήτης πότε θα το μάθει. Ποιο. Ότι θα αποκτήσει μια... Προσέξτε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο πάρκο, περί ήθεσε γνώση μου ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι σεβαστό από εμένα και από το συμβούλιο μας ότι έχουν προβεί σε συμβάσεις μίσθωσης ή και προσύμφωνα με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Εγώ δεν μπορώ να εγκαλέσω κανέναν γιατί ήθελε να πάρει ένα όφελος από την περιουσία του. Δεν μπορώ να τον εγκαλέσω. Καλά έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και προσβλέπει ενδεχομένως να απολαμβάνει κάτι. Δηλαδή, αν η ιδιοσυγκρασία του είναι τέτοια που μπορεί να πει ότι εμένα αισθητικά αυτό δεν μου χαλάει τη διάθεση και παίρνω και ένα εμίσθωμα ή ένα τίμημα, αυτός καλώς φρονεί. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς τον τρόπο σκέψης αυτού του ανθρώπου και καλώς κάνει για την περιουσία του ενδεχομένως. Και αφού τώρα όμως είναι δημόσια έκταση που λέει η απόφαση του Υπουργού, θα συνεχίσει. Δεν μπορώ εγώ σήμερα να πάρω θέση και να δεσμεύσω και να φύγετε από εδώ και να βγείτε έξω και να πείτε μας καταπάτησαν τη γη μας ή μας χαρακτήρισαν δημόσια. Δεν είναι έτσι. Είναι λάθος. Αυτό που είπα εγώ είναι. Ενημερώνουμε. Ο καθένας έχει υποχρέωση να τοπογραφήσει και να δει αν η Διεύθυνση Δασών που μου έχει στείλει εμένα με τους χάρτες ποια είναι η περιοχή γιατί ζήτησα από τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δασών να μου στείλει τους χάρτες που έχει χαρακτηρίσει χορτολιβαδικά. Δεν σας κρύβω ότι λίγο δυσκολεύτηκα για να το βρω. Χάρτη νομοθεσία, μελέτη, θετική έργα, έντυπο. Όχι, επίκειται ανάρτηση δασικών χαρτών για το νησί μας, έχετε το νου σας. Δηλαδή, σε λίγο χρονικό διάστημα, έχουμε Σεπτέμβριο, μπορεί μέχρι το τέλος του έτους ή αρχές του επομένου να έχουμε ανάρτηση δασικών χαρτών. Εκεί θα επέλθει μία αναστάτωση, να ξέρετε σε όλους. Δηλαδή πρέπει, ενώ έχουμε στις Κυκλάδες κατά κύριο λόγο αγροτικά, υπάρχουν και περιοχές που θα έχουν χαρακτήρα άλλων από τη διεύθυνση.
όσες έχουν τελεσίδη χαρακτηριστεί, θα αποτυπώνονται και στο χάρτη ως τέτοιες. Εκεί λοιπόν πρέπει να φροντίσουν όλοι οι ιδιοκτήτες να προβούν εντός διμήνου σε ενστάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες, με τοπογράφους με τα χαρακτηριστικά της περιοχής τους, να το προσβάλλουν και έχει και μια μεταδικαστική διαδικασία. Απλά αυτό προς ενημέρωση, έτσι. Προβληματιστήκαμε για το αν πρέπει να καλέσουμε εδώ όλους τους φορείς. Η νομαρχία που ήταν αυτή. Έτσι θα το καθιστούσαμε ουσιαστικά μια ημερίδα για τα αιωλικά εν γέννη. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο ένα συγκεκριμένο πράγμα να νομοδοτήσουμε και ο προβληματισμός μας έχει περιοριστεί σε ένα μόνο πράγμα. Θέλουμε να γίνει ο όρμος Κορθίου έτσι όπως απεικονίζεται στη φωτογραφία. Ναι ή όχι. Τίποτα άλλο. Αν μπούμε στη διαδικασία της συζήτησης για τα αιωλικά εν γέννη, θα πρέπει να μιλήσουμε τι είναι οι μηχανές, πού πρέπει να μπαίνουν, τι πρέπει να παίρνει η τοπική κοινωνία πίσω, ποια είναι τα ωφέλη της. Ανοίγει ένας άλλος διάλογος γενικά για τα αιωλικά πάρκα, που όμως αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνουμε να γίνει. Και επειδή πρέπει να απαντήσουμε άμεσα μέχρι τις 13 και πρέπει, πρώτοι αναλάβαμε. Σήμερα συγκαλέσαμε γενική συνέλευση για να ενημερωθείτε και να σας ακούσουμε. Και τη Δευτέρα πρέπει να φύγει η γνωμοδότησή μας στο Δήμο, ώστε στις 13 να προλάβει και ο Δήμος να έχει βγάλει απόφαση στο Δημοτικό του Συμβούλιο, που δεν ξέρω εάν, κύριε Καπάκη, το Συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί για να αποφανθεί εκτάκτως για το συγκεκριμένο θέμα. Πότε έχετε εσείς Συμβούλιο? Το Συμβούλιο είναι σε 8, συγκροτείται σε σώμα το Δημοτικό 8, Συμβούλιο. 8 δηλαδή την Κυριακή. Άρα την επομένη θα μπορεί, ακόμα κι αν είναι ποια ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία. 13 είναι η καταληκτική ημερομηνία που πρέπει να γνωμοδοτήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Μπορείστε. Θα πρέπει αυτό λέω, Δημητρή. Να γίνει έκτακτο. Οπωσδήποτε σε κάτι συνεδρίαση. Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέψει, πρώτα δύο πραγματάκια πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να φάω το χρόνο σα για να συζητήσετε. Να πω ότι το τοπικό συμβούλιο, για να πω, δεν είναι το ρίσκο και είναι πραγματικά μια καλή αρχή. Ίσως εάν είχαμε ξεκινήσει και συζητούσαμε το παρελθόν με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε και πολλά πράγματα που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πρώτο τελεσμένο γεγονότων. Τα είπε εξαιρετικά ο πρόεδρος. Η κατάσταση είναι αυτή. Υπάρχει απόφαση και της κεντρικής διοίκησης στο να προχωρήσουν τέτοιες δραστηριότητες, κυρίως με αιωλικά πάρκα. Δεν μπορούμε εμείς να εξαιρεθούμε. Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι, καθώς δεν υπάρχει, και πραγματικά δεν το ήξερα και εγώ, ότι οι ίδιες οι εταιρείες καταγράφουν το γεγονός ότι εμείς δεν κάναμε τις διοικητικές πράξεις που οφείλαμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τον τόπο μας. Αυτή είναι η μεγάλη πραγματικότητα. Τώρα από εδώ και μπρος, για να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Το ένα είναι αυτό που λέει ο πρόεδρος, τι γνωμοδοτούμε για τα συγκεκριμένα πάρκα, και το δεύτερο είναι να δούμε από εδώ και μπρος, γιατί αυτό που μαθαίνω και φτάνει στα αυτιά μου είναι ότι και άλλες εταιρείες ακριβώς εκδηλώνουν ενδιαφέρον λόγω της χαοτικής κατάστασης που υπάρχει στο νησί μας να έρθουν και εδώ. Και τον κύριο Φάμελο το ξέρω και μπορώ να σας πω, για να το ξέρετε, γιατί έχει σημασία να τα ξέρουμε και να λέμε εδώ πέρα πράγματα, ότι εγώ ήμουν ο ίδιος που εισήγαγα και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάποιοι δεν θέλαν να ακούσουν και κάναν πως δεν καταλαβαίνανε, και κάποιοι δεν καταλαβαίνανε πραγματικά. Το έθεσα ως θέμα ότι επίκειται η υπογραφή και το ξέρουν και εδώ και πάρα πολύ. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, γιατί είναι γραπτά. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Γι' αυτό και συγκαίρω και περιμένω. Ανεβάζετε πάρα πολύ τον πύχη ως τοπικό συμβούλιο και περιμένω να πάτε μπροστά. Ένα πραγματάκι, αν θέλεις, Γιώργο, να πω μόνο ότι πέρα από ότι έχουμε να συζητήσουμε, πρέπει να δούμε αυτό το θέμα των ανταποδοτικών, των αντισταθμιστικών ωφελών που πρέπει να έχει το νησί. Και κυρίως για αυτή την περιοχή, καθώς έχουν αδειοδοτηθεί και άλλες περιοχές, να το δούμε μέσα από μια αναπτυξιακή πορεία. Πρέπει να κάνουμε μια συνολική συζήτηση και το λέω τώρα και στον νέο αντιδήμαρχο και τον καλωσορίζω. Πρέπει να ξαναδούμε πάλι το χώρο ταξικό σχέδιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Και κυρίως να δούμε, ειδικά για αυτή την περιοχή, την αναπτυξιακή της προοπτική και ακόμα τα οποιαδήποτε αντισταθμιστικά ωφέλη να εντάσσονται ακόμα και σε δρόμους και σε τέτοιους εθνικού ωφέλους που ενδεχόμενα θα μπορούσαμε να τα δούμε και σε διασύνδεση γενικότερα την άλλη νησιά. Ευχαριστώ. 11/4/17 υπήρξε συνάντηση Δημάρχου Άνδρου, Τίνου, Πάρου Νάξου, Επάρχου Πάρου και ο νομικός σύμβουλος της Αθούλης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σαθάκη. Συμμετείχαν βουλευτές Κυκλάδων,
ο κύριος Καπάκης μαζί με τον Γιάννη Ντορίγα. Κατατέθηκε ένα ψήφισμα. Θα ήθελα να μας πει ο κύριος Καπάκης αν γνωρίζει το ψήφισμα αυτό τι έλεγε. Πού κατατέθηκε? Στον Υπουργό, το 2017. Αυτό λέω, δεν πες το ξανά αυτό. Υπήρχε ένα ψήφισμα. Το 2017, δημάρχου Άνδρου Τίνου Πάρων Άξου, επάρχου Πάρου και ο νομικός σύμβουλος Ξανθούλης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταθάκη. Τι υπόθηκε εκεί πέρα? Αυτό ήθελα από εσάς, από είστε εδώ. Να απαντήσω, γιατί εγώ συμμετείχα και σε δύο συναντήσεις. Συγγνώμη για να σας βλέπω, σε δύο συναντήσεις, μία με Σταθάκη και μία με το προηγούμενο με Σκουλέτη, για το θέμα των αιωλικών μαζί με όλα τα άλλα νησιά. Το θέμα ήταν αποκλειστικό, κυρίως για τα άλλα νησιά, επειδή υπόθηκε εδώ πέρα, αφορούσε μόνο το πάρκο Κοπελούζου, τα οποία εκεί, έτσι δεν είναι? Είναι περισσότερο από ένα σε κάθε νησί. Ναι, είναι περισσότερο, αλλά μιλάω για Κοπελούζου, ουσιαστικά η συζήτηση ήταν για αυτή. Εμείς θέσαμε και για την Άνδρο και μάλιστα μας διαβεβαίωσαν και από τότε, γιατί να παλεύουμε. Εμείς δεν έχουμε ακριβώς τίποτα, ούτε ανήκουμε σε κανέναν, ότι θα έπρεπε να γίνει το μεγάλο προταξικό σχέδιο, κυρίως για τα αιωλικά πάρκα, το οποίο για τους λόγους που ανέφερε εδώ ο Πρόεδρος, καθυστερεί για να υπάρχει χαοτική κατάσταση και να μην έχει προχωρήσει. Υπάρχει χωροταξικό σχέδιο, μια στιγμή υπάρχει εθνικό χωροταξικό, το οποίο όμως επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους έχει κράξει με τις λάθος χωροθετήσεις, δεσμεύονται να το τροποποιήσουν. Αυτό. Αλλά αυτά τα περνάνε από πίσω, πριν το τροποποιήσουν. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς εννοώ. Και μια φράση όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ανεξάρτητα το τι θα γίνει και τι θα νομιμοποιήσετε και το τι θα κάνετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο να εγκριθεί ένα αιωλικό πάρκο και να μπει ο εργολάβος, το πώς θα γίνει το έργο σύμφωνα με τη σειρά των υποχρεώσεων την οποία έχει αναλάβει ο επιχειρηματίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο σκοπός είναι να μην πούμε στη διαδικασία ούτε αντιστατιστικών ωφελών για την περιοχή, παρά να γνωμοδοτήσουμε για το συγκεκριμένο αρνητικά, εφόσον είναι και πρόταση του τοπικού συμβουλίου της περιοχής και εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου της περιοχής, να γνωμοδοτήσει όπως είχε γνωμοδοτήσει το 2012 με αρνητικά ομόφωνα για το συγκεκριμένο. Ωραία. Αυτό, αγαπητέ αντιδήμαρχε, δεν φτάνει, γιατί όπως είπαμε είναι γνωμοδότηση, δεν υποχρεώνεται η γνωμοδότηση που θα υπάρξει και από το Δημοτικό Συμβούλιο να την δεχτεί και η αντιδοτούσα αρχή κτλ. Άρα εμείς σημαίνει ότι σαν τόπο, σαν νησί, σαν τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουμε ψηλά τα ανακλαστικά, έτσι ώστε να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν έρθει ο Κοπελούζος, ο Μυτιλινέος και ο κάθε Μυτιλινέος και πει όλα τα χωριά εδώ πέρα της περιοχής, δεν θα πληρώνετε ρεύμα, λέω εγώ κάτι τέτοιο. Αν αναπτυχθούν 4 πάρκα παράδειγμα και γίνουν οι χιλιάδες από 50-200, μπορεί να βγαίνει το ιδεί για τον καθένα από 500 ευρώ το χρόνο λιγότερα στο ποσό που πληρώνει. Τότε οι κάτοικοι, τότε οι κάτοικοι δεν πρέπει να γίνει δημοψήφισμα και να ψηφίσουν. Όχι, θέλω να πω με τη λογική που λέει ο Γιώργος ότι θα έρθει ο Κοπελούζος, ο άλλος επιχειρηματές και θα πει εγώ δίνω και κάτι παραπάνω. Εγώ σας δίνω και δωρεάν ενέργεια. Σου κάνω μια αντιπρόταση. Δηλαδή, παράδειγμα, άρα ή καθόμαστε κάτω, όχι σήμερα όμως, αλλά καθόμαστε κάτω σοβαρά και συζητάμε για το πώς θέλουμε να αναπτυχθεί ο τόπος μας και αν θέλουμε να γίνει με αιωλικά πάρκα και με ποιες προϋποθέσεις. Γιώργο. Άλλο τι λέω εγώ. Του κόσμου την γνωμάτευση να κόσμος, την πάρεις. Αν έρθει και εδώ σαν τη στατιστική, τι θα γίνει. Και πει ο κόσμος ναι. Και στους 180 που είναι ναι. Τι θα γίνει. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο θα πεις όχι. Εγώ μπορώ να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Η γνωμοδότηση όμως δεν είναι. Ο κόσμος θα μετρήσει. Η γνωμοδότηση την παραβλέπω και την παρακάμπτω. Ναι, αλλά κοιτάς όμως. Συγγνώμη λίγο. Μου κάνουμε λίγο. Ένα λεπτό. Τον κάνουμε διάλογο για να παρακολουθούμε όλοι. Γιώργο. Καλησπέρα για μένα. Όπως είπα, Γιώργος, δεν έχω σχέση με την περιοχή του Κοστίου, αλλά φαντάζομαι το δικαίωμα να μιλήσω. Ήμουν στους 27 που ήρθαμε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Κρατίας και κρατή απόφαση για το ελληνικά πάρκα στην περιοχή της Ράγκας. Η Άδος πλέον έχει φύγει από τα στενά γεωγραφικά όρια Κόρφη, Γάβρο, Ματζή, χώρα. Είναι πρωτοπικό το νησί. Οι επισκέπτες πηγαίνουν, έρχονται από τη χώρα, φέραμε νέους εφέτος, κάνουν διακοπές. Αυτό που έχει απολύσει η Άνδρος είναι ο πολιτισμός, είναι φύση, είναι κλίμα, είναι περιβάλλον, είναι μονοπάτια, είναι αυτά. Όπως βλέπετε, τώρα έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, με τα Airbnb και τα καταλήμματα και όλα αυτά.
Είμαστε μια περίοδος που είναι δύο μήνες το καλοκαίρι. Φαντάζομαι όσοι ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, θέλουν να το κάνουν μεγαλύτερη την ανάπτυξη αυτή. Αυτό λοιπόν το προϊόν θέλουμε να πουλήσουμε. Δεν έχουμε λοιπόν το δικαίωμα αυτό το προϊόν να το φαγκιδεύσουμε, να το μειώσουμε με αυτά τα τέρατα που πάνε απέναντι από το μήλο, από τη λιθοδομή, από τον όλμο, αυτά τα τέρατα των 150 μέτρων. Είναι μεγαλύτερο από το Super Ferry, το καινούριο, αν το βάλουμε όρθιο. Έτσι έχουν βάλει και μία κλίμακα. Αν πάρουμε τώρα μία απόφαση, θα πάρει το τοπικό συμβούλιο και καλά θα κάνει και μπράβο για την ενημέρωση ότι εμείς δεν συμφωνούμε. Θα πάει και ο Δημοτικό Συμβούλιο για απόφαση αντική, θα πει δεν συμφωνούμε. Αυτή την αποφάση θα πάρει στο κανάλι των αχρήστων. Έτσι. Εντάξει. Τίποτα. Το να προχωρά όμω με αυτή τη λογική. Όχι, λέω το αποτέλεσμα. Πάμε σπίτι μα να ξαπλώσουμε. Όχι, εγώ θα κάνω πρόταση. Λέω το αποτέλεσμα. Δεν προσβάλλω κανέναν. Γιατί να. Όχι, δεν προσβάλλω κανέναν. Να το συνεχίσει και. Εννοώ. Δεν προσβάλλω κανέναν και μπράβο και καλά θα κάνετε και προ τιμή σα. Αλλά αυτά θα πάνε, ξέρετε που θα πάνε. Το παιχνίδι νομικά, νομοθετικά είναι χαμένο. Είναι τέτοια τα συμφέροντα, τέτοιε οι αποφάσει, οι μνημονιακέ δεσμεύσει και τα συμφέροντα των μεγάλων κρατών που πουλάνε ενέργεια, Δανία, Γερμανία κτλ. Που απλά ο κύριο Φάμιλο, κάθε Φάμιλο, ο κύριο Στατάκη, ο κάθε Στατάκη, απλά υπογράφει. Καμία δεν έχει αυτοπροσωπικότητα, όχι ατομική, νομική, υπουργική, να πει όχι. Δεν μπορούμε, για μένα κακώς άνοιξε και κόλπορτα στην περιοχή αυτή και στην Άδρο με το ιερική ενέργεια, ναι, μεν, αλλά είναι ο λίγο έγκυο. Το φραγκάκι κακώς πήρε απόφερε απόφαση να γίνουν αυτά γιατί δεν τα βλέπουμε. Μα δεν μόνο τα βλέπουμε. Υπάρχει μια περιοχή τώρα πριν τη Άδρο με το στενό που είναι άνδρος. Δηλαδή, γεια, πήρε μειχθεί το μέχρι εδώ, μέχρι την Άραχη, από εκεί πέρα τίποτα. Θα πάτε μεθαύριο στο στενό να κάνετε τον εκκλησιασμό και το πανηγύρι. Θα γίνει ένας δρόμος σε ένα 6-7 χιλιόμετρα, 5-6 πλάτος και στροφές θα είναι 12 μέτρα που θα ξεκινάει από κάτω από το μοναστήρι και πέρα τη Μονή μέχρι πάνω εδώ. Όλες οι ξενοληθιές, οι μάντρες, καθόμαστε ότι η Άνδρος και γενικά η Ελλάδα έχει πολυσυμπική κληρονομιά, ξενοληθιές και είναι προϊόν άλλης κληρονομιάς κτλ. Αφέξαλα είναι. Θα διαλυθούν όλα αυτά. Εγώ λοιπόν θέλω να προτείνω. Καταρχήν, δεν πιστεύω ότι έχουμε οικολογικό κίνημα στην Άδρο. Δεν το έχουμε γιατί. Όταν περάσανε η εναέρα καλώδια και οι πυλώνες στην Άδρο και πάνω την Παλιόπολη, το ιστορικό αρχαιολογικό χώρο της Άδρου, κανένας δεν μίλησε. Η Τίνος όμως μίλησε και δεν τα πέρασε. Η Τίνος μας χωρίζει ένα στενό. Ποια διαφορά τόσες προσωπικότητες και δυναμικότητες έχουν που εμείς οι σαμπατριώτες που δεν προσβάλλουμε, απλά είμαστε, μας λένε, τα δεχθήκαμε αμαχητή και αβασάνιστα και στην Τίνο δεν περάσαμε. Στην Τίνο τώρα έχουν ήδη ένα μεγάλο κίνημα και χρηματοδοτικό αλλά και οικονομικό και από άλλες αυτές. Έχουν κάνει ασφαλιστικά μέτρα, πήγαν τα δεσταθεί πυλώνας, τα σταματήσαν ο Δήμος, δεν είχε άδεια κτλ. Στην Πάρο τα ίδια. Ήμουν στη Μάρπισσα πέρσι, είχαν πανηγύρι. Τώρα την εποχή γίνεται πάλι το πανηγύρι αυτό στη Μάρπισσα, ένα χωριό το πανέμορφο. Παντού από τη χώρα που πήγα μέχρι τη Μάρπισσα υπήρχαν πινακίδες. Αντιστεκόμαστε όχι στους ανεμόμυλους, όχι στην αιωλική ενέργεια στην Πάρο. Ο κ. Γιαννής αν ήταν εδώ, ξέρει γιατί τα είχε διτεύσει στην Πάρο, ξέρει τι κίνημα υπάρχει. Έχουμε ανοιχτεί 7.000 υπογραφές. Στην Τίνο τα ίδια. Με συγχωρείτε. Όχι, να τελειώσω λίγο. Θέλω να πω ότι αν δεν κάνουμε μια επιτροπή αγώνα, να παλέψουμε όχι πέρα από νομοδοτήσεις κτλ. Κατοίκων, ατομικές διοκτησίες προστασίας, συλλογικές, θα περάσουν αυτά, θα γίνουν. Να μην φαλοσκοπούμε ότι γνωμοδοτήσαμε εντάξει κτλ. Και καλά κάνουμε και μπράβο για αυτά. Αυτό το τέρας, αν θέλετε να το βλέπετε, ας το βλέπετε. Θα είναι το πείραμα στην Άδρο που θα το ζείτε και θα το βλέπετε και όλοι μας. Όμως θα είναι αργά μετά για ξυπνήσω και να πούμε δεν δεχόμαστε αιωλικά πάρκα στην Άδρο. Επειδή όμως το Συμβούλιο μας έχει την ίδια γνώμη. Το ξέρω. Προσέξτε. Εγώ δεν θέλω όμως μια επιτροπή από τι κάνω πρόταση. Ναι, αλλά προσέξτε. Συλλογική επιτροπή. Θα πρέπει πρώτα, τουλάχιστον στα πλαίσια της κοινότητάς μας και αν θέλετε και της περιφέρειάς μας, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να καλέσουμε σοβαρούς επιστήμονες και να ακούσουμε από τις εταιρείες μέχρι τους συλλόγους και τους φορείς του τόπου μας, καθηγητές, επιστήμονες από τη Γερμανία ενδεχομένως που τα βγάζουν από τα αιωλικά πια γιατί κορέστηκαν οι Γερμανοί και δεν έχουν άλλα και 1002. Αλλά να κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο και να καταλήξουμε γρήγορα μόνοι μας εμείς θέλουμε αυτή την ανάπτυξη στο τόπο μας ή όχι. Να απαντήσουμε. Γιατί αν ρωτήσουμε σήμερα εδώ θέλουμε την ανάπτυξη αυτή μπορεί η μισή να πούνε τι θέλουν. Αλλά
με όρους. Αν λοιπόν δεν κάτσουμε κάτω να βάλουμε αυτούς τους όρους, τους οποίους να σεβαστούμε όλοι μαζί. Ποιος μπορεί να τους βάλει? Εκεί είναι η Επιτροπή Αγώνα. Εκεί είναι η Επιτροπή Αγώνα. Εκεί είναι ο μοχλός πίεσης. Ο μοχλός πίεσης δεν είναι όχι σε όλα. Με το όχι σε όλα θα ήμασταν ακόμα στην εποχή του. Για να ξυποσυνηθίσουμε, έχουμε κάνει τόσα χρόνια οι μερίδες, οι ειδήσεις, οι επιστήμονες. Δεν καταλήγουν. Αυτά είναι για να γίνονται. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ας προχωρήσουμε με μια λογική. Μπορούμε να πούμε όχι σε όλα. Αλλά πρέπει να είμαστε τεκμηριωμένοι, να μην γίνουμε γραφικοί. Ξεκινάς το πολύ, να μην γίνουμε γραφικοί, Γιάννη. Ξεκινάς το πολύ, να πάρεις το λίγο. Δεν υπάρχει χρόνο. Ναι, γι' αυτό λέμε ότι σήμερα δεν είναι η μέρα συζήτησης γενικά. Σήμερα είναι μόνο ένα θέμα και κλείνουμε με αυτό για να περάσουμε και σε κάτι άλλο ενδεχομένως πιο ευχάριστο. Αυτή είναι η εικόνα του Κορφίου. Θέλω να τη δείτε προσεκτικά. Ναι, δείτε. Αν αύριο η εταιρεία έρθει και πει αυτές δεν τις κάνω 150, μετά τις κάνω 10. Και θα βάλω 15 γεννήτρες, αντί 5. Θα δούμε τότε την πρόταση. Και δεν θα φέρω. Θέλω, αυτή τη στιγμή έχουμε να γνωμοδοτήσουμε επί συγκεκριμένης πρότασης. Δεν έχουμε να κάνουμε εμείς αντιπροτάσεις. Εμείς λέμε, ενώσω το πάρκο αυτό, αισθητικά, ρυπαίνει τελείως την περιφέρεια Κορφίου, γιατί εγώ προσωπικά, αυτή είναι η γνώμη δική μου, αλλά και του συμβουλίου του δικού μας που μιλήσαμε την Κυριακή για το θέμα αυτό, είπαν όλοι ότι είναι απρεπές να συμπεριφερθούμε έτσι στο Κόρθι. Είναι απρεπές. Μπορεί να ήταν η ιδιοκτησία του πατέρα μου του ίδιου, θα έλεγα το ίδιο πράγμα. Λυπάμαι αν τυχόν η ιδιοκτησία είναι ενός φίλου μου που θα έπαιρνε ένα ενίκιο και θα πει «Μα γιατί δεν είπατε θετικά κάτι?». Δεν το κάνω προσωπικά για αυτόν, είναι για τον τόπο μας. Επομένως δεν θα άφηνα κανέναν να πει ναι σε αυτό το πάρκο, γιατί αύριο θα λογοδοτήσουμε. Τουλάχιστον αν λογοδοτήσουμε, εμείς θα έχουμε πάρει μια σαφή θέση και θα πούμε «Εμείς είπαμε όχι». Και αυτό είναι καθήκον μας να πούμε όχι στο να καταστήσουμε τουλάχιστον την πρώτη αίσθηση που αποκτάει ο ερχόμενος στο Κόρθι ότι μπαίνει σε μια βιομηχανική περιοχή. Δεν μπαίνει σε μια περιοχή που λέει συγχαρητήρια που τιμάτε την αιωλική ενέργεια και είστε εναντίον του λιγνίτη. Δεν λέει αυτό. Εγώ τουλάχιστον αν πήγαινα σε έναν όρμο διακοπές και βλέπα από πάνω μου να δεσπόζουν, θα έλεγα τι κάνανε οι άνθρωποι. Με συγχωρείτε να πω κάτι. Ναι. Λοιπόν. Γύρισα μόλις τώρα που πάρε. Είχε, δεν ξέρω, 2-3 ελληνικά πάρκα, ένα, δεν ξέρω. Λοιπόν, ήταν σαν να ήταν 15 Αύγουστος και δεν είδα κανένα ενοχλή αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά, δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Αλλά δεν είδα κανένα ενοχλή το πάρκο. Οπότε δεν πιστεύω ότι επηρεάζει τον τουρισμό, άσχετα αν επηρεάζει την εικόνα. Ναι, ίσως σίγουρα. Αφήστε να τελειώσω. Λοιπόν, και δεν είδα κανένα να επηρεάζει αυτό. Ήταν σαν να ήταν 15 Αύγουστος, όπου και να κυκλοφορούσε. Όπου για να κυκλοφορήσω. Θα σε ρωτήσω εσέναν προσωπικά. Αν αυτή η εικόνα του όρου Κορφίου σε ενοχλεί. Αισθητικά είναι υποκειμενικό να ξέρει. Ναι. Μπορεί να μου πει ναι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Θα το σεβαστώ όμως. Γιατί είναι υποκειμενικό. Μπορεί να μου πει ότι όταν φτιάχναν τους ανεμόμυλους το Πάλε Ποτέ, υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων στο χωριό που λέγεται ντρεπόσαστε, πήγατε και κάνατε αυτό το έκτρωμα. Πού το ξέρουμε ότι εκείνη την περίοδο και στην πορεία του χρόνου έγινε έργο τέχνης και σήμερα είναι πολιτισμικό μνημείο. Δεν νομίζω ποτέ να κάτσουν οι ζωγράφοι να ζωγραφίζουν οι ανεμογεννήτριες, δεν νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Να τη χτίσουμε με πέτρα, γύρω γύρω. Στο στενό έχει το φραγκάκι, αδειοδοτημένα τώρα μιλάμε έτσι, στο φραγκάκι. Και υπάρχει και κάτι άλλο που ενημερώθηκα προσφάτως, ότι πάει να γίνει κάτι πιο μέσα στο μέσα στενό. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αδειοδοτημένο ή αν είναι υπόεκδοση αδείας. Κάποια άλλα μπορούμε να τα βρούμε. Ξέρετε ότι η επόμενη αίτηση που κάνουμε σαν τοπική κοινότητα είναι στη ΡΑΕ, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, να μας γνωστοποιήσει πόσες άδειες έχουν ήδη εκδοθεί στο νησί μας. Επίσημα, να μας το δώσει. Γιατί αυτή η άδεια είναι του 2003. Προσέξτε, άδεια παραγωγής, άδεια έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όταν έχει... μιλάγατε την απάντηση, να έχετε πάρει κανένα χάρτη και να κάθεστε. Ναι. Όμως, γιατί, κύριε Μαβή, δεν την έχουμε αυτή? Εγώ την έχω.
Πείτε μας λοιπόν, πόσα αεολικά πάρκα έχουν αδειοδοτηθεί στην Άνδρο σήμερα. Σε στάδιο άδειας παραγωγής. Άδεια παραγωγής. Είμαστε στα κοντά στα 600 ΜΒ. Πόσα πάρκα. Επειδή άλλα έχουν 5 των τριών. 600, άλλα... αυτό είναι 15. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μέχρι τους μιλάμε. Αυτό είναι 15. Δεν είναι ονοσοστηρό, είναι επιδραμμένο όλο το νησί, εντάξει. Να ξέρετε ότι δύο τμήματα του νησιού. Δύο τμήματα του νησιού όμως είναι το βόρειο και το νότιο. Κάτι άκουσα και για τα άθλα. Κάτι άκουσα και για τα άθλα. Έχουμε γνωμοδοτήσει αρνητικά. Αρνητικά. Άλλο η γνωμοδότηση και άλλο να έχω στα χέρια μου άδεια παραγωγή. Αν θέλετε να θα γίνει με. Παρακαλώ. Θέλω να σα πω δύο πράγματα. Πριν από 2-3 χρόνια είχε έρθει. Αν επιτρέπετε, είστε κυρία. Σε Ρωμάτι και είμαι γιατρό. Παρακαλώ. Πριν από 2-3 χρόνια είχε έρθει η κυρία Καραμανό από το Συμβούλιο Επικρατεία. Ήταν τελείω αρνητική στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών και επιπλέον. Μας ανέφερε ότι το κόστος αποθήκευσης της ενέργειας είναι πάρα πολύ ακριβό. Και ακόμη τις μέρες... Το κόστος αποθήκευσης. Ακόμα δεν αποθηκεύεται. Ακόμα δεν αποθηκεύεται. Ό,τι παράγεται πρέπει να πέσει μέσα στο σύστημα. Ναι. Δεν υπάρχει ακόμη αποθήκευση. Θέλουν τα εργοστάσια της ΔΕΗ που κλείνουν τα λιγνητικά να τα καταστήσουν αποθήκες ενέργειας για αυτόν τον λόγο. Επιπλέον, είχαν πει ότι η αποθήκευση αυτή μπορεί να είναι προς όφελος της Βόρειας Ευρώπης. Και δηλαδή θα μας κάνουν τα νησιά μας... Αποθήκες. Αποθήκες. Όχι, η παραγωγή θα είμαστε εμείς, θα τα αποθηκεύουμε στο επιρροτικό σύστημα και θα το στέλνουμε έξω. Ωραία. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Αφενός με το κόστος και το συμβούλιο του Βελγίου ήταν αρνητικό. Αν επιτρέπετε, η γνώμη δική σας ποια είναι. Αρνητική. Το Συμβούλιο όμως δεν απορρίπτει επίσης. Σας απορρίπτει, γιατί δεν είναι. Μία ήταν η αυτή. Ναι, να ξέρετε κάτι. Δυστυχώς, αν μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πληρεί όλους τους όρους που έχουν τεθεί από τον νομοθέτη και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, δεν μπορούν να τους αρνηθούν την έκδοση της άδειας εφόσον και οι ιδιοκτήτες παραχωρούν τις ιδιοκτησίες τους. Γιατί δεν έχουμε κάνει εμείς προθέτηση. Μην γυρίζουμε πάλι πίσω όμως, πάμε να καταλήξουμε. Μπορούμε να πούμε ότι η αίσθηση που αποκομίζουμε και ως συμβούλιο από τη συνέλευση της κοινότητάς μας είναι η ίδια με αυτό που εμείς εισηγηθήκαμε. Ναι ή όχι. Ναι. Εντάξει. Συγγνώμη εάν κάποιοι άνθρωποι θίγονται, δεν δεσμεύουμε, εμείς αυτή τη στιγμή είναι η θέση μας αυτή, αλλά πρέπει να κρατήσουμε άμυνα, τουλάχιστον στο να κρατήσουμε το οικιστικό μας περιβάλλον, εκεί που είναι οι οικισμοί μας, αδυνό. Ας είναι τα έργα αυτά στην περιοχή που δεν είναι ορατά. Είναι 1,8 χιλιόμετρα είναι τα Ιδόνια. Στο 1,8 χιλιόμετρα είναι τα Ιδόνια. Αλλά σε άλλες περιοχές... Πολιαρός πώς είναι. Πολιαρός θα πέντε. Είναι 4 χιλιόμετρα. 3. Εντάξει. Μπορώ να πω κάτι. Ακόμα και τέτοια ώρα δεν ξαναμιλήσω. Όπως το 12 είχε γίνει αρνητική του ανθρώπου που θέλει να βάζει τις γεννήτριες, αν είχε γίνει και τώρα δεν θα έκαμε το πρόβλημα αυτό, αλλά και ο Σπάμενος το δημιούργησε το πρόβλημα για μένα. Έτσι δεν είναι. Για να κλείσουμε, να πούμε το εξής. Αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, όπως ξέρετε, προσφάτως. Ήδη γίνονται κάποια έργα που τα είχε προγραμματίσει η απερχόμενη διοίκηση, γίνονται κάποια έργα στην πίσω μεριά στο δικό μας δίκτυο. Ξεκίνησαν ήδη τα έργα αυτά και είναι 4 έργα που θα γίνει στο δικό δίκτυο. Ζητήσαμε να δούμε πόσο κοστίζουν και να κλείσουμε όλες τις λακκούβες του οδικού μας δικτύου και πρέπει να δούμε και τα επιμέρους οδικά δίκτυα, δηλαδή δεν είναι μόνο το κεντρικό δημοτικό δίκτυο, πρέπει να ενημερωθούμε τα προβλήματα που έχουν και τα επιμέρους δίκτυα, δηλαδή ανεβαίνουμε στα Ιδόνια να πάμε πάνω στον οικισμό, αυτό είναι επιμέρους δίκτυο. Δευτερεύον, εκεί πρέπει να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν, να τα καταγράψουμε, να τα εντοπίσουμε για να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε στο Συμβούλιο μας ομάδες εργασίας.
Θα θέλαμε οι νέοι άνθρωποι κυρίως, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε όποια πρόταση έχετε εσείς, να συμμετέχετε και εσείς σε ομάδες εργασίας. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι θα πάρουν τα νερά, άλλοι άνθρωποι θα πάρουν τα απορρίμματα, άλλοι θα πάρουν τα απορρίμματα, σημαίνει κάδος, ανακύκλωση. Σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε πειραματικά να εφαρμόσουμε την ανακύκλωση αυστηρά, πειραματικά στην κοινότητά μας, για να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Άλλη ομάδα θα πάρει τον πολιτισμό. Έχουμε σκοπό να καταγράψουμε όλα τα πολιτισμικά αξιοθέατα, ιστορικά αξιοθέατα και θρησκευτικά αξιοθέατα, όλα με σκοπό κάποια στιγμή να κάνουμε μια μελέτη ψηφιοποίησης, ώστε να τα βάλουμε σε κάποια εφαρμογή που θα μπορεί οποιοδήποτε να έρχεται κατευθείαν να βλέπει ποια είναι τα αξιοθέατα που μπορεί να δει στα πλαίσια της κοινότητάς μας. Είναι άφθονα, πρέπει να καταγραφούν. Θέλουμε τη βοήθεια όλων. Θα φτιαχτούν όμως ομάδες εργασίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από ένα πρόσωπο, πρέπει να γίνει από ομάδες. Άλλοι θα αναλάβουν το αναπτυξιακό κομμάτι που έχει να κάνει δηλαδή με την ενημέρωση, με ημερίδες, επιμόρφωση, αυτό που λέγαμε από την αρχή. Άρα, θα θέλαμε όσοι άνθρωποι θέλουν εθελοντικά να μπουν σε αυτές τις ομάδες, να το γνωρίζουμε. Ο κάθε ένας μπορεί να έχει το δικό του αντικείμενο, μπορεί να έχει κάτι που του αρέσει να είναι και να ακούσουμε προτάσεις από όλους. Έχουμε πάρα πολλούς φορείς που μπορούμε να συνεργαστούμε. Θα σας ενημερώσουμε ποιοι από εμάς ανέλαβαν τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, δηλαδή ο Νίκος ο Κατσίκης θα αναλάβει ένα κομμάτι, η Φλόρα θα αναλάβει ένα άλλο κομμάτι διακριτό, ο Γιώργος, ο Γιάννης θα αναλάβει ένα κομμάτι και εγώ θα πάω ένα ξεχωριστό κομμάτι. Εκεί επάνω θα χτιστούν υποομάδες συνεργασίας. Μακάρι να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Στο Μουστάκιο δεν έχουμε ακόμη αναλάβει. Περιμένουμε να βγει ένα ΦΕΚ που θα μας διορίσει ως διαχειριστική επιτροπή. Μας έφερε αυτό έτσι σε ένα μικρό πρόβλημα, γιατί ανοίγουν τα σχολεία την ερχόμενη εβδομάδα και θέλαμε να κάνουμε κάποιες εργασίες που μας είχαν ζητηθεί στο σχολείο, αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν πειράζει, πάμε να δούμε πώς θα τις κάνουμε εν καιρό. Θέλουμε να γίνει το σχολείο μας ένα διαμάτι και θα βοηθήσουμε να γίνει αυτό. Δημήτρη, σήμερα είχα πάει στο ΔΔΕ να συζητήσω για την ρευματοδότηση των τρομαρχείων. Όντως αυτό το χαρτί που μου έδωσε, το συζήτησα με τον Μαγκιόρο, ο οποίος λύθηκε σε άδεια, τον πήρα τηλέφωνο. Είναι 36.000 ευρώ η μελέτη της ρευματοδότησης των τρομαρχείων. Με κάποιες προσβάσεις στην Αθήνα και με κάποιους γνωστούς θα το ενεργοποιήσουμε ώστε αυτό το έργο να υλοποιηθεί, γιατί έχει προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό να γίνει. Τιμή. Σύνδεση με το δίκτυο ή αυτοπαραγωγή. Θα πρέπει να πάμε εκεί, οι κολόνες. Μια άλλη ανεμογεννήτρια βάλε. Μια τελευταία επισήμαση, ότι όλα αυτά είναι θέμα επιλογών. Τι θέλω να πω από αυτό. Για να μην αδικήσουμε κάποιους ανθρώπους και τον Γινό, η Natura έγινε για να προστατεύσει ακριβώς κάποιες περιοχές της Άνδρου, και βόρεια και νότια και κεντρικά. Δυστυχώς ήρθε η κεντρική διοίκηση και επέτρεψε μέσα στη Natura να γίνονται αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό δεν υπήρχε στην αρχή. Έγινε τα τελευταία χρόνια μετά από πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σίγουρα. Γιατί εκείνη ήταν η πρώτη που είχε θέσει και είχε θεσμοθετήσει τη Natura. Παρ' όλα αυτά ενδιέφερε κάποιος τότε να μην γίνονται ιχθυοκαλλιέργειες πουθενά στην Άνδρο, αλλά να υπήρχαν τα αιωλικά πάρκα. Δυστυχώς είναι θέμα επιλογών, τις οποίες στην πορεία τις πληρώνουμε. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Στην πορεία βγήκε ο δρόμος. Πάντως πρέπει να σκεφτούμε και το άλλο, έτσι, ότι εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί το έχω συζητήσει, δουλειά με τον Πλυγνό. Θυμάμαι εγώ τότε έμενα στη Σύρο και ήταν στη Σύρο προφανώς για αυτό το θέμα και ήταν μεγάλη δηλαδή η αγάπη που είχε με την αιωλική ενέργεια και ήθελε να το κάνει έργο. Αν δεν απατώμε, το όραμα του Γιάννη ήταν να συμμετέχει μετοχικά ο Δήμος στο σχήμα που θα γίνει και να απολαμβάνει ένα μέρος των κερδών την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, τότε το 2003, εγώ θέλω να καταλάβω, ήταν στην ίδια περιοχή εκεί στην κορυφή. Ναι. Απλώς να ξέρετε ότι ήταν με περισσότερες ανεμογεννήτριες, μικρότερου μεγέθους. Περισσότερες σε ποσότητα, μικρότερου μεγέθους. Ήταν όπως το Καλυβάρι. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τα λατομεία. Όχι, όσο ξέρουμε, όχι. Θα το μάθουμε Δημήτρη, γιατί και εμένα με ενδιαφέρει. Κάτι τελευταίο. Έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του και το Συμβούλιο την Κυριακή με το καλό ορκίζεστε και αναλαμβάνετε και εσείς επίσημα τα καθήκοντά σας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί έχετε μπει και εσείς δυναμικά και βλέπουμε ότι γίνεται έργο και σας ευχαριστούμε στον τόπο. Ήδη έχετε συλλέξει μεγάλο μέρος των βαρέων
σκουπιδιών και έχετε και σκοπό να πάρετε και τα αυτοκίνητα που είναι στους δρόμους αυτά τα περιβόητα, να καθαρίσουν τουλάχιστον οι δρόμοι μας και να τους περιποιηθούμε. Πρέπει να κάνουμε μια συνάντηση και οι σύμβουλοι με εσάς, τον Αντιδήμαρχο, ώστε να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας στα τοπικά με το Δήμο, μέσω του Αντιδημάρχου και των συμβούλων. Άρα πρέπει να το κάνουμε και αυτό άμεσα, το ζητήσατε και εσείς και θα γίνει. Νομίζω ότι πάμε καλά. Αν έχετε κάτι να επισημάνετε, ο καθένας να ξέρετε ότι μπορείτε να μας το επισημαίνετε. Είμαστε εδώ για να λύσουμε τα προβλήματα του τόπου, έστω και τα πιο μικρά. Υπάρχουν μικροπροβλήματα στους οικισμούς, πρόσβαση ας πούμε του απορριμματοφόρου, κάτι που δεν είναι. Τα έχουμε βάλει σε συζήτηση να τα λύσουμε αυτά τα μικρά. Αύριο πάμε να κάνουμε μια χαρτογράφηση του δικτύου της ίδρυυσης. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει χαρτογραφημένο το δίκτυο της ίδρυυσης. Αν αύριο το πρωί δηλαδή άλλαζε η διοίκηση και δεν ήξερε κανένας κανέναν, δεν ξέρουμε καν πού είναι τα δίκτυα της ίδρυυσης. Δηλαδή δεν έχουμε καμία χαρτογράφηση να πει αυτό είναι το δίκτυο της ίδρυυσης. Αύριο λοιπόν πάμε να δούμε δεξαμενή με σκοπό να χαρτογραφήσουμε, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια μελέτη αντικατάσταση του δικτύου και θα πάρουμε δείγματα από τα χωριά επιλεγμένα για να κάνουμε έναν έλεγχο στην Αθήνα, να δούμε λίγο και την ποιότητα των νερών μας. Αυτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θα πάρα πολύ. Αλλά οι παππούδες